καλύτερο στίχος όλων των εποχών. Φούτμπολ, φούτμπολ, φούτμπολ. Ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Απλά πράγματα. Σάντα Μαραντόνα. Γιατί έτσι λέγεται το κομμάτι, ο Άγιος Μαραντόνα. Με την παρουσία του στις κερκίδες από εκεί ψηλά, από το 34ο διάζωμα, οδηγεί την ομάδα της Αργεντινής σε αυτό που κανείς μπορεί να μην πίστεψε από την αρχή, σε αυτό που κανένας ίσως να μην πίστεψε στο δεύτερο παιχνίδι όταν είδε την αρμάδα του Σαμπαόλη, πως λέγεται, να ιτάται με 3-0 από την Κροατία. Σε αυτό όμως που εδώ το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι πιστεύει και στηρίζει και θα υποστηρίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φουλ ποδόσφαιρο. Να κάνουμε, το έχουν οι μέρες. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Κώστα που έχω απέναντί μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθε να μου δει, να δω τι. Καλημέρα Μπάμπη, πώς είσαι? Καλά, να ψάχναμε να βρούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στο στούντιο. Πρέπει να έχει μήνες, αρκετούς. Τι μήνες, εδώ μου λες ότι η τελευταία φορά που ήρθε στο στούντιο είχε καύσωνα. Αυτό πρέπει να ήταν πριν πάρα πολλά. Ευχαριστώ που μου έδωσε και ένα καταφύγιο να κρυφτώ από τη βροχή, Μπάμπη. Άρχισε να βρέχει κιόλας. Πάλι, και αυτό το σπρέι που λένε. Ναι. Σπρέι θα γίνει καταιγίδα. Πέρυσι δηλαδή, για σένα φαντάζομαι τέτοια εποχή που είχε. Πέρυσι. Πολύ καλό, πολύ καλά. Πόρο πόσο σκέφτηκες. Δεν το έχει πει κανένας αυτό. Δεν έχει κάνει κανένα λόγο παιχνίδι με το. Έβλεπα το Μάσκ χθες. Ένα από τα δύο, γι' αυτό μου. Έβλεπες Κροατία, δεν έβλεπες Αργεντινή? Έκανα λίγο. Ναι, όχι ρε. Εμείς είμαστε καρφωμένοι εκεί, Αργεντινοί. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Είχε και ενδιαφέρον ρε, εντάξει. Όταν ξέρεις ότι έχει ένα μάτς. Ξέρεις, όταν μια ομάδα δεν κερδίσει, χάνεται. Ναι. Θες να το δεις. Θες να το δεις. Και οι δύο είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένας από τους δύο, κατά πάσα πιθανότητα, θα παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οπότε ήταν λίγο πολύ σαν νοκάουτ. Αλλά εσύ, σαν ρεπόρτερ που ήρθες εδώ για να μεταφέρεις, γιατί δεν είναι όντως. Καλά, δεν είδα πολύ το άλλο, να σου πω την αλήθεια. Έκανα λίγο ζάμπινγκ. Ναι, δεν βάλαμε, ας πούμε, που δεν είδε, αλλάξαμε καν τη συχνότητα. Τη συχνότητα το κανάλι, για να παρακολουθήσουμε όλο το παιχνίδι. Μόνο αυτό που έχει σημασία είναι ότι είχε έρθει πέρυσι όταν είχε. Όταν είχε καύσωνα, είναι κανονικά τέτοια εποχή. Κάτι σαραντάρια πέρσι μια εβδομάδα. Ναι. Και τώρα ακριβώς το αντίθετο. 18 και 19. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πραγματικά. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τέτοιον Ιούνιο. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι Ιούνιο έτσι να έχει πάει τόσο πολύ. Με βροχές, καλοκαίρι με βροχές και αυτό το έχουμε ξαναπεράσει. Το λέγαμε και χθες, ήταν έτσι το καλοκαίρι του 2015. Όταν τέτοια εποχή είναι. Τέτοια εποχή, διότι και για τους λάτρεις της στατιστικής, σαν σήμερα λέει το 2015, τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Στις 5 του Ιούλη, με ερώτημα την αποδοχή, την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Σαν σήμερα ανακοίνωσε το δημοψήφισμα. Ναι. Σαν σήμερα ουρές τα ATM, σαν σήμερα ερχόταν το τέλος, η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά, σαν σήμερα είχε πάλι έτσι τις βροχούλες του. Όλη εκείνη η περίοδος, η ταραγμένη πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά για την χώρα μας, συνοδευόταν από άστατες καιρικές συνθήκες. Αλλά δεν είχε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα και πριν από πάλι 4-5 καλοκαίρια, κάθε Σαββατοκύριακο έβρεχε. Σχεδόν για όλο το καλοκαίρι, όλη την εβδομάδα είχε πολύ καλό καιρό. Και έβρεξε από τον Κυριακό. Εντάξει, ήταν το χειρότερο. Ναι, αυτό ήταν σπάσιμο τεράστιο. Αλλά αυτό που συμβαίνει το συγκεκριμένο Ιούνιο, δεν το έχω ξαναματαδεί. Τον Μάιο είχαμε καλύτερες. Είχε μεγάλη ζέστη λίγο το Μάιο. Θυμάμαι Πρωτομαγιά. Ναι. Που μπήκαν όλοι σε beach bags, χύθηκαν εξοχές κτλ. Και λένε όλοι, ξέρω εγώ, κάψω να σε κάνει φέτος. Οπότε τι θα ζήσουμε. Ναι. Νομίζω ότι έχει φέρει και μια μηχανία στον κόσμο. Ότι είναι παραπόδας με τις φωτογραφικές, τα κινητά, για να ανεβάσει μια φωτογραφία με μαγιό από την παραλία. Και δεν του δίδεται αυτή η ευκαιρία. Και τώρα καλοκαιρινό Facebook. Χωρίς μάτι έτσι λίγο. Δεν γίνεται τώρα και Instagram, το περιμένει πάρα πολλοί κόσμο. Αυτό τώρα τι σημαίνει, Μπάμπη, που έχει τώρα βροχές? Ότι θα πάει το καλοκαίρι αργά, δηλαδή το Σεπτέμβριο θα έχουμε ζέστη, έτσι λένε οι ειδικοί. Μ' αρέσει που με ρωτάς, α πούμε, και εγώ σαν ειδικό. Είσαι ειδικό, ρωτώ γι' αυτό. Δεν νομίζω, δεν είναι. Είναι απλά ένα παρατεταμένο καιρικό φαινόμενο που έτυχε να πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Δεν νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα είναι. Ας ευχηθούμε να μην είναι ζεστός. Παρά αυτό που λέω είναι ότι έχεις κάνει νέους φίλους, κυρίως νέες φίλες μέσα στο χειμώνα και θες να δεις τι καρπούς θα δρέψεις τώρα, παίρνοντας μάτι από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις και φορμήσεις.
στις παραλίες. Για να λέμε και τη γλώσσα της αλήθειας τώρα που είμαστε και μεταξύ μας. Στα γραμμικά, κύριε. Ναι, ναι, πρωί-πρωί-πρωί, γιατί είναι και αυτά μέσα στην ζωή μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή, το πάρα πολύ πρωινό λόγο επειδή, το κρυουλιάρικο λόγο επειδή. Θα σας αισθάνομαι τις ψυχούλες. Εμείς δεν κρυώσαμε ποτέ. 19 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχει αρχίσει ήδη να βρέχει. Η υγρασία είναι κοντά στο 100%. Με τόσο που έχει. 100%. Ε. Ναι, 93% δηλαδή. Βάζω κι εγώ καμιά 5-6 στατιστικούς λάθους. Και όλη η μέρα και σήμερα, όπως η χθεσινή που δεν σταματούσε με τίποτα. Δεν είναι καλοκαίρινη μπόρα αυτό το πράγμα. Είναι χειμώνα. Βρέχει, 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 βρέχει. Αρχίσαμε πάλι δηλαδή να κυκλοφορούμε με μακριά, με φουτεράκια, με έτσι, με αυτό. Εγώ έβαλα μπουφανάκι σήμερα. Ναι, αδιάβροχο άνορα, ναι. Που λένε μορφωμένοι. Έτσι, θα σε ακούσε, λαμάσαι, σε καμαρώσει. 27 δηλαδή του μηνού να είσαι. 27 φτάσαμε. Με ζακέτα. Με τον 27 είμαστε. Με τον 27 που θα λέγαμε. Έχει μελετήσει λίμπερο. Έτσι. Τώρα έβγαλε τον Γιώργο Ζαγόρα από μέσα σου. Μπράβο, μπράβο, Εδίκο. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για τον καιρό. Θα τον υποστούμε. Όπως επαναλαμβάνουμε τους ή άλλους καθημερινώς. Πάντως, εγώ άκουσα μπαμπίνο ότι υπό Παρασκευή φτιάχνει ο καιρός. Φτιάχνει μόνο για Παρασκευή. Και σουκού πάλι. Πάλι. Δηλαδή, να μην φύγουμε, να μην προγραμματίσουμε. Να μην. Τώρα και να προγραμματίσεις θάλασσα θα είναι πάγκρια. Δεν πρόκειται να το απολαύσεις. Θάλασσα, πάμε και για άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να παίξουν ρακέτα. Ρακέτα. Οι γυναίκες να κάνουν. Πώς λέγεται. Ναι, οι γυναίκες. Πες το, μαύρη. Περμανάντ. Ξέρω εγώ τι είπα. Στερεοτυπικά. Δεν είναι τίποτα. Άμα να πούμε όλα τα συγκριστικά και τα κλεισέ. Να μαυρίσουνε. Μαυρίσουν. Και εμείς θέλουμε να μαυρίσουμε, φίλε μου Κώστα. Αλλά δεν θα έχει. Η θάλασσα είναι κρύα, η άμμος θα είναι λασπωμένη. Αυτό είναι χειρότερο από όλα. Όταν είναι κρύα η άμμος. Ναι, χθες, ας πούμε, στην Οικίτη πλημμύρισαν εκεί τα πάντα. Ξέρω να παρακολουθούσες ρεπορτάζ. Δεν είδα το ρεπορτάζ Χαλκιδικής. Αλλά φαντάζομαι. Πλέον είναι η εποχή που αρχίζουμε να παρακολουθούμε και τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει η Πόδα Ρίκο. Καλημέρα σας. Έλα, μπάρου, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε. Καλημέρα και στον Κώστα, τι γίνεται. Καλημέρα. Καλά είμαστε εσύ. Τι καλά, 15 βαθμούς θερμοκρασία και εδώ και έχουμε πάνω από 24 ώρες συνεχόμενη βροχόπτωση. Ναι, κανονικά. Και εδώ βρέχει από χθες, από τι ώρα βρέχει, το μεσημέρι και συνεχίζεται. Το απόγευμα. Κάτι αναμένο έχω. Να τα, ωραίες εικόνες. Βάζω κάμερα, είμαι πεσμένος. Έχεις βάλει κάστανα στη φωτιά. Α, δεν είσαι Θεσσαλονίκη. Βέρεια. Έξω από τη Βέρεια. Ναι, έχεις βάλει ζεστό κρασί να πιεις έτσι σαν τους Γερμανούς. Όχι, τώρα σε καμιά ώρα θα δει το μπουκάλι. 3,5 ώρα το πρωί το βάλα, ένα μπουκάλι κατσικάκι στο φούρνο. Πολύ ωραίος, κάνεις Χριστούγεννα και Πάσχα μαζί. Μάλιστα. Γιατί μυρίζει ο χώρος τώρα, άρχισε και είναι. Τι ωραία. Με τι θα το συνοδεύσεις το μπουτάκι. Πεδρολίβανο μέσα για αρώμα και χωριάτικη σαλάτα με το κρασί χύμα. Λίγο κρασί χύμα, όλα αυτά. Σε πυρήνο ποτήρι, έχω 4-5 κιλά, δεν θα φτάσουν. Μέχρι να τελειώσω εκπομπή θα φτάσουν, πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Ή για όλη θέλω την ημέρα. Μέχρι την Τρόικα, δηλαδή, πιστεύω, τη λήξη του προγράμματος. Θα ακούω και τον Ασλανή. Υπάρχει προγραμματισμός και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μέχρι την Τρόικα, λοιπόν. Τρόικα είναι εκπομπή, λέει, και λέω, τι σημαίνει αυτό. Τα καταλήψαμε έτσι και στους δεσμούς και τα αλεσία. Μάλιστα, μας αρέσει. Το σήμερα το πρωινό σου είναι πλωσιοπάροχο πάντως. Σαρκοβόρο όνειρο, τι να φάω. Σωστά, αλλά λέμε και σαλατούλα δηλαδή. Ισταγραμμικό. Είπα μια χωριάτικη. Καλά είναι. Χωριάτικη είναι η πλέον πλούσια σαλάτα. Ναι. Με τα περισσότερα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ. Είχε κάτι ποδόσφαιρα, μωρέ. Πάλι κάτι. Και σήμερα έχει και αύριο έχει. Κάθε μέρα έχει μπάλα. Άσε. Μας πήραν τα μυαλά. Άκουσα πριν ότι έχασε 3-0 η Αργεντινή, είπες. Όχι, χθες. Την προηγούμενη αγωνιστική. Την προηγούμενη αγωνιστική από την Κροατία. Την προ-προηγούμενη. Ναι. Την προηγούμενη. Προηγούμενη. Ναι. Χθες όμως κέρδισε. Χθες κέρδισε η Αργεντινή. 2-1 την Ιγυρία και προχώρησε στην επόμενη φάση. Ναι. Και άλλοι παίζανε. Χθες παίζανε η Κροατία, έπαιζε με την Ισλανδία, κέρδισε 2-1, πέρασε στην επόμενη φάση ούτως ή άλλως. Γαλλία-Δανία, ένα ψιλοφιλικό 0-0. Αυτά τα είχαμε παίξει εμείς το 3-0-5, να πούμε, το είχαμε ρίξει. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε στο φιλικό. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε στο φιλικό, αυτό είναι. Κέρδισε ένα 5-0-6-0, κάτι έτσι. Σοβαρά. Δεν ξεκινήσαμε με ύπνο του ΠΑΟΚ ότι ερχόμαστε. Δεν μπορούμε να του βάλουμε εμβόλυμα στο Μουντιάλ. Έπρεπε. Ίσως να κέρδισε ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση, δεν ξέρω. Με αυτή την νίκη. Μάλιστα. Να σε καλά. Πάμε δυνατά. Φιλιά, τσάω. Είχε πάω φιλικό τώρα και αυτή με σούση. Κάτι άντερ 23 ή 13. Τη Γάνδη που του είχαν πει παλιά, όταν είχε πρωτοβγεί το στοίχημα που πήρε ο άλλο τηλέφωνο και ρωτούσε τι κάνει η Γάνδη. Έχει υποφέρει, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσε να το απαντήσει, αλλά ήταν ο speaker πιο ενημερωμένο περί των αθλητικών. Λίμπερο 107,4 από νωρί. Η επικοινωνία μαζί σα 2-31-0-287 και 3 οκτάρια.
και σήμερα πιθανότατα, όχι πιθανότατα, θα εστιάσουμε στα μουντιαλικά δρόμενα. Ούτως ή άλλως ο πυρετός του παγκοσμίου κυπέλου ανεβαίνει. Πλέον τα παιχνίδια γίνονται μάτς ζωής και θανάτου. Δύο την ίδια ώρα έχουμε. Δύο την ίδια ώρα. Πηγαίνουμε τώρα πλέον στο κύριο Σπιάτο να συμπληρώσουμε το παλμαρέ των ομάδων που θα συμμετέχουν στα πρώτα νοκάουτ στους 16. Οπότε το ενδιαφέρον είναι. Είναι ένα καλό ζευγάρι θες. Ποιο, όποιο. Γαλλία-Αργεντινή. Γαλλία-Αργεντινή, ναι, μέσα από αυτό το. Ένα καλό ζευγάρι. Ναι. Δεν τους, τους Γάλλους τους έχουμε νομίζω. Η Αργεντινή τώρα θα. Αργεντινή, ναι, 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 ναι. Τώρα θα δείξουμε τα. Θες κάτι κούτσο πήγαμε να κάνουμε. Εντάξει, με αυτό το Ματσεράνο, ρε Ματσεράνο. Είναι και 35 χρονών ο Ματσεράνο. Είναι, ρε Ματσεράνο, παράτα τα άσευρα, αγόρι μου. Αφού δεν μπορεί. Δηλαδή, πήγε, τον έκανε πέναλτι, μετά διαμαρτυρότανε, μετά έπεφτε. Αυτή η φάση γίνεται συνέχεια τώρα πεναλτάρα. Συνέχεια τέτοια, άμα δείξει ένα replay η τηλεόραση από όλες τις αναμετρήσεις, έχει πάντα σφιγκταγκαλιάσματα. Ισχύει, αλλά ξέρει τι, έτσι τον κάρφωσε. Ο Κρέσπο είναι και με τα χέρια, είναι και του αγκαλιάζει. Ποιο είναι? Του πάω. Έχουμε πάω, ναι. Ο Μασεράνο καρφώθη γιατί δεν υπήρχαν παίχτες δίπλα. Δηλαδή έκανε μπαμ. Δηλαδή και από την τηλεόραση, αν το έβλεπε, λε, όχ. Ναι, τον είχαν πολύ καλό πλάνο, ε. Ήταν φάτσα κάρτα. Και στον γιατί τον είδε, τον τραβάει. Λε, αυτό το κάνει αν έχει καμουφλάζ, ε. Ναι, τώρα δεν ήταν μέσα σε τραβήγματα. Ήταν τελείω ξεκάρφωτο. Μπαμ. Και έδωσε την ευκαιρία στην Νιγηρία να ισοφαρίσει και να αναπτερώσει τι ελπίδε τη ότι θα μπορούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέχρι το 86, μέχρι να έρθει αυτό ο Ρόχο. Όχι Ρόχο, στην αρχή νομίζω Ρόχο. Ρόχο, Ρόχο. Μάρκο κόκκινο δηλαδή. Ρόχο σημαίνει κόκκινο. Σα αρέσει το κόκκινο. Το κάρμασε με το ανάποδο πόδι. Ναι, ναι, απίστευτο. Δεν ξέρω. Κάτω φορέ να κάνει. Το back τη Man United. Στη United παίζει. Όχι, σήμερα. Τουλάχιστον έπαιζε, δεν ξέρω αν έφυγε. Δεν παρακολουθώ. Μέχρι πρόσφατα εκεί ήταν. Ναι, ξένο ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει. Δεν το περίμενα. Κανένας δεν το περίμενε να κάνει τέτοιο. Ούτε και ο ίδιος νομίζω περίμενε να βάλει ένα τέτοιο τέρμα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλησπέρα, Μπαμπή. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Πολύ καλά για αυτά που λες για τα χθεσινά. Mm-hmm. Είδες δηλαδή η Κροατία τους διφυλούσε της Ισλανδίας για το που τις έκανε δύο φορές. Τι τις έκανε, τις είχε κλείσει το σπίτι, είχαν προηγούμενα. Δύο φορές η Ισλανδία, τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις. Ναι. Και το, δηλαδή τα προγραμματικά. Ήταν και τον διόμουλο, γιατί εμείς παίξαμε την Κροατία. Ναι. Γιατί την πέταξε η Κροατία στο. Την πέταξε η Ισλανδία στο απαράδο. Ναι, είχε βγει και την παίξαμε εμείς. Α, μάλιστα. Συν το γύρο την πέταξε απ' έξω που είχαν πάει οι Ισλανδοί. Προαιώνιο μίσος. Ούτε κι εγώ. Να, εδώ γι' αυτό έχουμε τον κόσμο ρεπόρτερ να μας δίνει πράγματα πραγματικά στατιστικά. Μάλλον καλή ρεπόρτερ είναι ο Κροατής. Για μια καλή διασταύρωση, άμα πιάσει το. Βραζιλία-Γερμανία. Παίζει δηλαδή ο τελικός. Γιατί αν το Μεξικό πάρει έστω ένα χ από τη Σουηδία και τερματίσει πρώτο, η Γερμανία και να κάνει τερματίσει δεύτερη και θα παίξει με τη Βραζιλία. Γιατί η Βραζιλία είναι σίγουρο ότι θα τερματίσει πρώτη. Θα πάει πρώτη με την νίκη των Σέρβων. Αλλά θα τους κερδίσει. Γερμανία-Βραζιλία. Σήμερα σήμερα είναι. Δεν είναι καλά τα παιχνίδια. Έχει από εδώ και πέρα όλα θα είναι ματσάρες. Μα ήδη έχει ματσάρες και το χθεσινό το. Το Αργεντινή-Νιγηρία ήταν ματσάρα τώρα, μην λέμε χαζά. Είπαμε ο διαιτητής λίγο. Απ' τη μία ήταν το αμφιλεγόμενο τον πέναλτι που ζητήσαν οι Νιγηριανοί. Δεν ήταν πέναλτι τώρα εκεί. Όχι, αλλά πιο πολύ για μένα ήταν το λάθος ήταν που δεν απέβαλε τον Νιγηριανό. Το χέρι, που, το χέρι. Όχι, που έμπαινε κατά μέτω από τη Μαρία και το πρώτο μήχρονο. Α, και τον έριξε. Θα ήταν πολύ αυστηρό γιατί το έκανε κατά λάθος. Εντάξει, αλλά έφυγε πίσω από τη σέντρα μόνος του. Το κάνει έξυπνα κατά λάθος. Ότι είναι να μπράβο. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Πάνω στο βηματισμό, ότι υποτίθεται. Ναι, δεν τον βρήκε πάνω στο βήμα. Τέλος πάντων, και είναι και εδώ και ο κανονισμός δεν έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια. Αν είναι προφανή θέση, αν είναι κατά μέτωπο. Και μόνο το Ντι Μαρία. Και άμα ήταν εκεί το 2-0, θα τελειώνει και το παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Ήταν ο Ντι Μαρία, δεν υπήρχε περίπτωση να σκοράρει. Δηλαδή θα πήγε. Είναι το πολύ πολύ κόρνερ. Ναι, εντάξει, δηλαδή ποιος τη Μαρία τώρα βρε τώρα. Είναι δυνατόν. Ειδικά ο άλλος έπαιζε το μάρ του πάλι με ένα σεντερφόρ. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει στο όριο για να βάλει και η Γκουάιν και τον. Ναι, τον είχε χθες τον Γκουάιν. Και τον Κούνα Γκουέρο. Ναι, ναι. Τους είχε και τους δύο μαζί. Δεν κάνανε και πολλά πράγματα είναι η αλήθεια. Αλλά τον φάνηκε, έβαλε τον Γκουέρο στο τέλος. Ναι, φάνηκε. Φάνηκε όμως, καλύτερο, ναι, φάνηκε όμως ότι είχε τουλάχιστον μια μεγαλύτερη απελευθέρωση ο Μέση. Είχανε. Λίγο που τον κυνηγούσαν 45 ενωματέκι. 45 μάστορ και 60 μαθητάδες. Τόσο τώρα. Δηλαδή το Σαββάτο είναι και τα δύο είναι και τα δύο ώρα παιχνίδια. Όλα θα είναι ωραία. Και το Ουρουγουάη Πορτογαλία, γιατί ο Ρονάλντο τέρμα με τους Ουργανούς δεν έχει τις βουτιές. Ξέρεις, οι Ουργανοί είναι λίγο.
αυτός... είναι λίγο power, δεν έχει τις βουτιές. Ναι, αυτός όμως είναι νομίζω Ουρουγουάη, ούτε κίτρινη. Πήρανε κίτρινη κάρτα από χθες με τη Ρωσία. Γιατί... Πήρε ένας νομίζω. Ναι, σε δύο μάτς ήταν χωρίς κίτρινη κάρτα. Πήρε ένας με τη Ρωσία. Ναι, η πιο ήσυχη ομάδα του. Fair play, βραβείο, fair play. Και δεν έπρεπε ούτε καν να παίζει ο Κριστιάνο μετά την αγωνιά την. Εντάξει, μωρή, δεν ήταν και αυτό. Τώρα υπερβολικά δεν είναι όλα αυτά. Αυτό, μάτς με την, στο μάτς με το Ιράν προχθές. Χρησιμοποιήθηκε το VAR, θα πάρει την κόκκινη. Εντάξει, υπερβολικά είναι τώρα. Δηλαδή, πάντα να σκεφτόμαστε με γνώμονα αν θα τα δίνουν αυτά στις ομάδες μας. Είπαμε, τον Κριστιάνο τον έχουμε όλη μια τρελή αδυναμία. Ναι, όλο. Οι Έλληνες λατρεύουν να το μισούν τον Κριστιάνο. Όχι μόνο οι Έλληνες νομίζω πάντα. Είναι μια αντιπάθεια. Ναι, στους 30 και πάνω. Στους 30 και κάτω νομίζω τον, όλοι τον επιθυμούν. Οι πιτσιρικάδες ηλικιακά εννοεί. Ναι, ηλικιακά. Οι πιτσιρικάδες θα γουστάρουν τον Ρονάλντο. Το έκανε και με τη Ρεάλ, με τη Γιουβέντους αυτό που έκανε για να περάσει εκείνη. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε καλή πολύ. Σημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σε κούραση. Μπήκαμε πολύ δυναμικά, ποδοσφαιρικά. Άμα τα πούμε τώρα με την Ανάλυση 4-4-2, εκρήξεις, τα κυβήνων. Ναι. Βιολογικά, ποιες ομάδες βλέπεις να υπερισχύουν. Πράγματι, βιολογικά την Κροατία βλέπω. Κροατία, καλά, θα φάτε όλοι να κουβάμε την Κροατία. Ναι. Αλλά μην πεις, τους Δανούς βρίσκει απέναντί του. Κροατία, Δανία. Δηλαδή, τέτοιο φάρδο. Δεν γίνεται. Θα μου πεις να τερμάτιζε η Αργεντινή πρώτη, αλλά ποιοι Δάνοι τώρα είναι δυνατόν να έχουν περάσει. Guns. Ναι, να έχουν περάσει αυτοί οι Δανείοι, σε παρακαλώ. Είναι λίγο εντάξει, μας χάρισαν χθες το χικάκι. Ποιος κέρδισε να δει οι Δανείοι και, και μας... Αυτό το χικάκι πώς δεν το μυρίστηκα ρε μπά. Οι Δανείοι είχαν κερδίσει, το παίξε αυτό το χι, πριν παίξει καν η Γαλλία. Έχει ολοκληρωθεί το μάτς... Αυστραλίας με την Γαλλία. Όχι με τη Γαλλία. Έπαιζε Αυστραλία-Δανία, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Και Γαλλία-Περού. Ναι, ναι, και δεν έχουν άλλα. Και Γαλλία-Περού. Και πριν παίξει Γαλλία με το Περού, πάω και βάζω να μπούμε ένα κάρο λεφτά στο χι. Τίποτα, όχι. Εντάξει, όχι Γαλλία-Δανία. Ναι. Το έχω μυρίστηκε. Καλά, εντάξει. Και τώρα πώς ήταν να το παίξουμε προχθές, ας το πούμε. Στο 2,80, στο 2. Και πέφτει και λίγο ανέβηκε το πολύ, ενώ βολεύτηκαν και οι δύο. Ναι. Στο 3,05 το βρήκα εγώ. Κάτι φίλε γκουρού να πούμε, σε παρακαλώ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα και έκανε χθε την πάπια. Τι εννοεί, παιδιά, τι να σα πω. Έκανε την πάπια για το χι. Γι' αυτό κερδίσαμε. Σε παρακολουθώ, ναι. Δεν είπε τίποτα για να μην το μαγαρίσει. Τίποτα. Αυτό σου λέω είναι το μόνο έξυπνο στοίχημα που έπαιξα, α πούμε. Πάντω, fair play σίγουρα θα το πάρει ο Ουρουγουάη. Είναι άχαστο. Δεν ξέρω, άμα έχει μόνο η μοκρή. Αντιληθικό σου άρεσε κανονικά, πέτει την κρυπάλτα πάντα. Τι είδε, ακουσά, δεν κατάλαβα. Αντιληστικό εμβόλιο τα πάντα ο Σουάρες. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως μου λένε εδώ έχει μία μόλις κίτρινη. Δεν θυμάμαι τη Ρωσία επειδή δεν το είδα το μάτσο. Τη Ρωσία έφαγε πάντως. Έφαγε μία κίτρινη. Για Ουρουγουάνους αυτό τώρα είναι σαν να έχουν πάθει κάτι. Δεν ξέρω, δεν είδα κανέναν αγώνα. Είπα δεν ασχολούμαι. Είδα μάλλον έναν. Το ΠΑΟΚ. Δεν είχε βάρ. Δεν είχαμε βάρ. Τον ΠΑΟΚ εννοείται. Δεν είχαμε βάρ. Είσαι άρρωστος. Δεν μας βάλανε βάρ. Ναι, είδα μόνο τον ΠΑΟΚ εκεί εξακολουθώ. Δεν πρόκειται να δω. Ίσως δω τον τελικό μόνο. Είχε ναι, ρε. Αν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι. Χτες ΠΑΟΚ με πόσο κέρδισε, πόσο έλειξε αυτό τώρα. 5-0, τα καλύτερα γκολ στα φιλικά που λέμε. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Βλέπω εδώ, Λάμπρου έβαλε γκολ. Ο Ζαμπά έκανε τίποτα. Άφησε εντυπώσεις. Δεν ξέρω, πάντως εκεί στην Τούμπα κάτι πρέπει να κάνουν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μία θέση για το Λεβέκ να παρκάρει. Γιατί. Ο Λεβέκ υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ο Λεβέκ και το σήκωσε για να μπει και αφού έχει κάνει όλες τις θεραπείες, όλα τα πάντα και του λέει «Μίστερ, αισθάνομαι ενοχλήσει». Καλή ρε λέω, συγγνώμη που γελάω, συγγνώμη που γελάω, εντάξει, οκ. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είπε ο Λουτσέσκου, τι να κάνουμε, δηλαδή το έχουν πάρει απόφαση. Εντάξει. Είναι η σχολή που άνοιξε ο Μπρίγκιτς. Ναι. Σε ένα ρεπορτάζ είχα διαβάσει ότι ανεβάζει στροφές ο Λεβέκ, φέτος θα είναι πολύ καλός και τέτοια. Το διάβαζα προχθές ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, ο Πάκο αριστερό μπακ έχει άλλους δύο. Έχει. Για το Βιερίνα και τον Αζεβέδο, δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει Αζεβέδο. Αζεβέδο έφυγε. Αναγκαστικά. Δανεικό. Επειδή έχω χάσει επεισόδια, με συγχωρείτε. Κάτσε, ρε. Που δεν έπαιζε ο Βιερίνα, έπαιζε ο Μπαλογιάννη, ένα παιδί που είναι μέσο. Ο Μπαμπατζιόλα. Περίμενα το Μαμπατζιόλα αλλαγή κανονικά. Ο Μαμπατζιόλα σταθερό και τέτοια. Μπαλογιάννη μεγάλο που λέει ήταν δικό. Τον οποίο Μπαλογιάννη δεν τον είχαν μέσα στο σύνθημα του Παοξίδε. Ίσως ήρθε αργότερα. Παίζει. Που λέει ο Μαμπατζιόλα σταθερό και ο Νάσο ο γαλακτερό.
κτλ. Ναι, κτλ. Ναι. Ήταν το παλιό. Μάλιστα, έχει παίχτη Μπαλογιάννη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μπελογιάννη θα θέλαμε επίσης να είχε. Και Μπελογιάννη θα θέλαμε σίγουρα, ναι. Θα βοηθούσε πολύ. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα αγώνα Μουντιάλ, μόνο στο λόγο επειδή αυτά. Αντιθέτως, όλα τα φιλικά του ΠΑΟΚ, τα οποία θα μεταδίδονται από συνδρομητικό κανάλι, όχι από το ΠΑΟΚ TV. Θα γεμίζουν πάλι καφετέρειες. Θα γεμίζουν καφετέρειες. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από Βροχερή Σταυρούπολη. Καλώς τον αγαλώστα. Καλημέρα Σταυρούπολη. Παντού. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα είδαμε το παιδί. Κώστας, ναι, 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 ναι. Εξοδικητικός παράγοντας του λόγου επειδή. Ο αφανής ήρωας του λόγου επειδή. Εγώ το είδα στον υπολογιστή του. Το είχε στο ΠΑΟΚ TV. Α, το είχε. Ναι. Αλλά το είχε και το συνδρομητικό. Το είχε, ναι. Εντάξει, okay. Εμείς το είπαμε αυτό για να τονώσουμε, ναι, την τοπική οικονομία, να πάει ο κόσμος στα καφέ. Ναι, να σκιστεί. Εντάξει, εχθές ήταν κουραστική ημέρα, είδαμε 5 μάτσε 6 ώρες. Τα κάνει ζάπινγκ και τέτοια. Καλά, χθες και λόγω καιρού, και... πιστεύω, ναι, ήταν για σπίτι όλη μέρα, τηλεόραση, τίποτα άλλο. Δεν επιλέγω να το κάνω αυτό, με, ναι, κουράζει το, όχι, να αλλάζω. Είναι πολύ κουραστικό γιατί και δεν ευχαριστιέσαι και, ναι, το πάγο δεν το ευχαριστιέσαι γιατί είναι σαν να βλέπεις ένα τεχνικό. Χαμηλά η κάμερα. Εγώ δεν μπορώ το άλλο που έχουν τηλεοράσει δίπλα-δίπλα. Πού? Α, να βλέπεις την παιχνίδια μαζί δίπλα-δίπλα. Και εκείνο, και εκείνο επίσης είναι. Οπότε επιλέγουμε ένα μάτς τη φορά. Αλλά είδες και ΠΑΟΚ, ε. Είδα και... Εντάξει, όταν έβαλε... Δεν έδειξε πολλά πράγματα. Α, μάλιστα. Να φύγουν όλοι. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις από τα πρώτα φιλικά. Ποιος δεν έδειξε. Μπορεί να βάλανε άλλη και τη δεύτερη ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγαν οι δικοί μας οι πιτσιρικάδες. Έγιναν πραγματάκια. Έτσι. Έγιναν πραγματάκια. Ποιος αλλά δεν έδειξε, ποιον κράζουμε. Δεν μπορείς να... Τόσο χαμηλά, σαν να βλέπεις αεραστεχνικό είναι. Δεν μπορείς. Ναι, ναι, ναι. Κουράστηκα. Ο Ζαμπά έπαιξε. Ο Ζαμπά. Ναι, ο Ζαμπά δεν, αυτό δεν έδειξε. Δεν αυτό, έκανε πολλά. Α, για αυτό. Έλα, βρε, τώρα. 4-5 μέρες προετοιμασία. Ναι, άξι, θα αρχίσουν από τώρα. Στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν θα ξεκινήσει τα μαγικά. Ναι, εννοείται. Αφού πάω, κρίσε. Τι, δεν το συζητάμε αυτό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα φιλικά του καλοκαιριού με την κάμερα χαμηλά, με. Πίσω κάμερα το... χαμηλά, ναι, ναι, ναι. Ακούγουν τα πινελίκια. Ναι, ναι, ναι. Έχει, παιδιά, ένα κορυφαίο. Η R3 μεταδίδει, νομίζω, η R3, όχι, κάποιο συνδρομητικό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Και είναι ο άλλος δίπλα στην κάμερα, πριν από χρόνια σε προετοιμασία και πάει Ολυμπιακός, παοξή, ας πούμε. Και χθες είχε. Ναι, όχι, και το βάζει χέρι, το βάζει χέρι ο δημοσιογράφος και το λέει μη φωνάζει ρε, μη βρίζε. Και ακούγεται όλο αυτό. Πρέπει να το βρω αυτό το απόσπασμα. Φέτος έγινε και στο K20 του ΠΑΟΚ, νομίζω. Τι, δίπλα στην κάμερα. Ναι, δίπλα στην κάμερα. Και έλεγε ο Μελισσίδης. Ο Μελισσίδης ήταν, ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι. Επίβγηκε ο άλλος να βρει, ας πούμε, εκεί πέρα και τον έβαλε χέρι, αλλά υπάκουσε γιατί ήταν μάλλον Έλληνες του εξωτερικού που είχε γαλουχηθεί με άλλα ήθη και αξίες, ας πούμε. Και στη Γερμανία μάθανε άλλα πράγματα. Ωραία είναι αυτά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ας το κάνει αυτό εδώ πέρα, θα σου λέγα εγώ. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαστε μέγιστοι στατιστικολόγοι, ναι, 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 και κοιτάμε πάντα πίσω από την κουρτίνα στο λόγο επειδή, δες, έβαλε στο γκολ της Αργεντινής, έβαλε γκολ ο Κοντός. Ναι, έτσι. Πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ. Σε ποιο λεπτό, το σκέφτηκα κι εγώ. Το 14. Έτσι, έτσι, για τους λάθος. Το 14 είναι σε όλη και με την Ιγυρία 2-1. Δεν είναι τυχαία τίποτε. Το 2-1 που κολλάει, τι είναι. Γιατί δεν είχαμε κερδίσει την Ιγυρία με το Σαλπικίδη 2-1. Ω, καλά το πήγες. Το πήγες. Ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ναι, 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 που σκοράρει σε Μουντιάλ. Πάλι την Ιγυρία, χωρούσε το 14, μπήκε στο 14ο λεπτό. Έτσι, κάτι έτσι μας κρύβουνε. Τι, ότι θα το πάρει, θα το πάρει. Ήταν ένα μείο πλήση ο Λιονέλ Μέση επίσης. Να τα λέμε και αυτά. Πολύ χάλια είναι. Εντάξει, κοίταξε, άμα περάσουν τη Γαλλία μπορεί να πάνε, αλλά είναι... Γιατί η Γαλλία, ρε παιδιά, δεν έχει δείξει κάτι. Δεν έχει δείξει τίποτα. Η Γαλλία είναι λίγο αγγλικανάλατη, μου βγάζει. Ναι, τώρα δεν είναι. Το κάνουν την εντεκάδα πλέον σέντερες τεχνικά. Κάνει ο Μέση και ο Μασεράνο την εντεκάδα. Έτσι ακούγεται. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Πόσο να προχωρήσει. Με το ζόρι περάσαν και στο Μουντιάλ. Πόσο να προχωρήσει. Έτσι, έτσι παρόλα αυτά. Μα στο γκολ πήγαν όλοι, γίνανε ένα κουβάρι. Και ο Σαμπάολη πανηγύριζε μόνος του από την άλλη πλευρά. Τελικά θα μείνει, αυτός θα γίνει. Θα μείνω στο τέλος. Εντάξει, τώρα θα κερδίσουν 3-4 μάτς. Είναι αυτή η ομάδα για να κερδίσει, έτσι να τα πάρει. Εντάξει, γιατί ο Σάντος πώς θα παίρνει. Αλλά... Ο Σάντος κερδίζει, δεν κερδίζει. Εννοείται. Για μην πάρει ο Σάντος πάλι το Μουντιάλ μετά. Ποτέ δεν ξέρεις. Μόνο η Αργεντινή μπορεί να κερδίσει το Σάντος αυτό. Να το ξέρετε, παιδιά. Σας το δίνω εδώ τώρα άχαστο. Πού το βασίζεις αυτό. Πουθενά. Στο ότι έχω μικρόφωνο και μπορώ και το λέω. Εκεί το βασίζω. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ.
Παοκάρα γέρισε χθες 5-0 με 5 ωραία γκολ, έτσι. Α, δεν είδαμε τίποτα, εντάξει. Άμα βλέπουμε... Ποιος τα έβαλε, κοιμάσαι. Πάρα πολύ ωραία γκολ, πάρα πολύ ωραία. Μας δώσε εδώ ο κόσμος ρεπορτάζ. Ο Ζαμπά... Έβαλε γκολ. Ήτανε... Όχι, δεν έβαλε γκολ. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι για ένα 19χρονος, 20χρονος, ας πούμε, φαίνεται το παιδί... Ότι μπορεί να δώσει πολλά. Μάλιστα, έδειξε δηλαδή. Έδειξε στοιχεία. Τα σημάδια γραφή τα έδειξε. Έχει ταχύτητα, έχει. Δεν είναι αυτός ο Βραζιλιάνος ο οποίος στέλνει την μπάλα, κάνει 32 τα κουνάκια. Έτσι, έτσι. Είναι πιο ουσιαστικός, αλλά θέλει να, εγώ... να βολιάσει με την ομάδα. Παιδιά, εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτσο του Σικαμπάλα όταν είχε έρθει να παίξει. Σε ένα φιλικό ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα, αν το θυμάστε. Δεν το θυμόμαστε. Και επειδή είχε έρθει έτσι με πολύ αέρα, περγαμένες και τα λοιπά, έπαιρνε την μπάλα και έκανε μόνο τέτοια. Εντάξει, έτσι στη λύση. Και από πού βρήκαμε, ας πούμε, το. Μάθε το ριβάλ τον μπάλα, κατευθείαν πήγε το σύστημα. Τέτοια τα κουνάκια, τίποτα άλλο. Μα αυτό θέλει ο κόσμος τώρα, μην λέμε χαζακί, φέρετε. Άσχετα, τακτικιστικά και τέτοια. Παπίνο, τώρα η Αργεντινή, φίλε, δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει τη Γαλλία. Αφού περνάμε έτσι πώς περνάμε, γιατί να μην την περάσει, μωρέ, ποια Γαλλία, τι έχει Γαλλία στην τελική, ποιο. Εντάξει. Εγώ θα σου λέω ότι έχει Αργεντινή πέσμωση πρώτα και μετά σου πω ότι έχει Γαλλία. Ναι, κοίταξε. Αν ξερέσει το Μέση, οι υπόλοιποι εντάξει δεν είναι και ντεφορμέ. Γιατί φάνηκε πουθενά ο Μέση, παιδιά. Χθες θα φαίνεται χθες μόνο στο γκολ. Το κλείνουμε. Έχει, εντάξει, έχει τρεις παίχτες μονίμως από πάνω του πιασμένους. Αν εξαιρέσει την επίθεση της Αργεντινής, δηλαδή που έχει Αγκουέρο, την Μπαλά, η Γκουέν έχει με παίχτες. Ναι, ναι. Από πίσω είναι πολύ μετριότητα. Είμαστε από πίσω, έχουμε εκεί τους επίφοβους θερματοφύλακες γενικότερα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ πάει ο Ιγκουαίν και στέλνει την μπάλα στα Περιστέρια. Ναι. Πάει ο Ρόχο και την καρφώνει και το κάνει πετό. Αυτό το απίστευτο, εντάξει. Α, γκολ. Γκολ. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι Αγκουέρογο, βέβαια. Εγώ στην αρχή. Μετά νόμιζα ότι μέσα, μετά καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Κουλούρης. Δηλαδή τέτοιο τελείωμα. Δηλαδή μόνο από Κουλούρη το έχουμε δει στον ΠΑΟΚ τέτοιο γκολ, α πούμε, κάτω σιρτό αυτό. Τέτοια, ναι, Κουλούρης εδώ. Κολάρα, κολάρα ήταν. Κολάρα. Εννοείται, πάρα πολύ ωραία. Για μένα η Νιγηρία ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο μέρος τουλάχιστον πολύ καλύτερη. Ναι, ισχύει, ισχύει. Έπαιξε καλά. Έχασε ευκαιρίες. Δεν είναι ότι αυτοκλειστήκαμε πίσω. Έχασε ευκαιρίες, ναι. Για να πάρουμε το το πέναλτι ήταν δίκαιο, γιατί ο Ματσεράνο είναι βλάκας. Και έγινε πράξη. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι και το άλλο ήταν πέναλτι, το χέρι. Όχι, ρε, έλα ρε τώρα. Αυτό όχι, το χέρι δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, αν δεν το δίνει στην ομάδα μας, πιστεύω θα γίνονταν πανικός. Άρα τώρα πανικός θα γίνεται για τα πάντα. Εντάξει, και να πούμε γιατί μπορεί να την κεφουσάει τον γκολ του Πάουκ με την ΑΕΚ εδώ, α πούμε. Αλλά δεν τα λέμε αυτά. Ποιο γκολ. Μπορεί το περιβόητο. Εντάξει, μην ανοίξει τον ασκό τώρα. Του ασκού δε αλλού. Μάλιστα, να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω η γραμμούλα αν περίμενε. Καλημέρα. Περιμέναμε. Νάτος. Έξω οι γυναίκες τη Αριανή από το λόγο επειδή. Γεμάτο είμαστε τώρα. Ούτε γυναίκα έχουμε, ούτε Αριανό. Εντάξει. Ανώρα, αυτά τα λένε και οι ανώριμοι. Έτσι. Όχι, οι γυναίκες μας. Να μας... Όσο πέρασε καιρός που βγαίνω αληθινός. Ναι. Είπατε μια μέρα να μιλήσετε για μπαλίτσα από το πρώτο λεπτό. Να όλα τα πάω και έξω. Ναι, να άριστε. Τώρα θα κάνουμε. Μα δεν προλάβαμε να πούμε για τη μεταγραφή του Άρη που ήρθε χθες αργά το βράδυ. Την κοινή. Πολύ σπουδαία μεταγραφή. Την κοινή, από τον Ατρόμητο. Ναι, ήρθε με τη Μαρία που έρχεται εδώ στο στούντιο. Μαζί ήταν. Δεν ξέρω αν τον έφερε αυτή. Και είναι κάποιο το θέμα. Πες το μετά το διαφημιστικό το διάλειμμα για να το απολαύσουμε. Δεν παρακαλώ. Εντάξει, για το είπα σε εσένα. Να πω και τον πόνο μου και να κλείσω. Καλά, εκπομπή. Εννοείται. Εκπομπή πόνου είμαστε. Μόνο πόνο και περισυλλογή. Ναι. Λοιπόν, τον πόνο μου. Ναι. Εγώ περίμενα κάτι πιο άκραιο. Πρέπει να βάλει YouTube πόνο. Αχαχαχα. Μάλιστα, με ένα πόνο που λένε λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Κυρίες και κύριοι, εδώ στα πρωινά. Κάνα τζέντε σήμερα, μπήκαμε φορτσάτη. Πάντα να ξέρεις. Πέντε γραμμές, Μπάμπη. Μπετράσει. Πολύ δυναμική. Θυμάσαι τα πέτρινα χρόνια του λόγου επειδή που δεν έπαιρνε ψυχή και μας εδώ. Μπορούμε. Αλλά πάλι εμείς μιλάμε. Κοίταξε, ο σωστός ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν πρέπει να αφήνει τον ακροατή. Μία που θα πει καλησπέρα και μία ευχαριστώ που με ακούσατε, γεια σας. Έτσι η ευγένεια μας έφυγε μας. Ναι, έτσι. Εμείς τους αφήνουμε και μιλάνε. Αυτό είναι γιατί στις υπολείπεις εκπομπές ναι, μεν παίρνουν τηλέφωνα, αλλά τα λέει όλοι πάλι. Άκουσα, θα σε πω εγώ. Πρόσεξε. Ναι, πρόσεξε. Το καινούργιο είναι το πρόσεξε. Το έχω. Λοιπόν, μη προσέχετε εδώ. Γραμμή βοήθειας, κυρίες και κύριοι, το 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Σας περιμένει μόλις επιστρέψουμε από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε, καθότι φτάσαμε στις 6:35. Μείνετε συντονισμένοι. Ένα τεράστιο κομμάτι. Βαγγέλης Δημητριάδης. Τι Μαντόνα, τι Μαραντόνα. Το έχει πει και ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης. Ένας εκπληκτικός δίσκος από τη δεκαετία του 80. Εκπληκτικός με την έννοια ότι έχει μέσα και κομματάρες αλλά και ξοφυλάρα. Στο Καφτατζόγλιο είναι φωτογραφημένη.
ένα τραγούδι που περιγράφει καταστάσεις που νομίζω λίγο πολύ τις έχουμε βιώσει, την προσπάθειά μας τα παλαιότερα χρόνια ίσως να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα. Και πόσο μάλλον και όταν παίζει η Αργεντινή, κατάφερε ο Ντιέγκο Μαραντόνα ένα συγκλονιστικό πράγμα να επισκιάσει τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής με την εμφάνισή του γενικότερα στις κερκίδες. Σε ποιο παίζαμε χθες, δεν θυμάμαι κιόλας ποιο γήπεδο, τέλος πάντων. Στο Στάλιγκραντ, ξέρω εγώ. Σε κάποιο γήπεδο, τέλος πάντων. Η κάμερα ήταν συνεχώς στημένη πάνω του και μας χάρισε τρομερά εσταντανέ. Ειδικά στο τέλος. Ειδικά στο τέλος εκεί. Τελικά τις χειρονομίες έκανε γενικά, έτσι που ξέσπασε. Μάλλον πρέπει να ήταν σε ποιο να την έκανε. Λες και από κάτω τίποτα. Μου λένε στο Ζαμπάολι, αλλά δεν νομίζω. Όχι, ρε, μα ήταν και πολύ μακριά νομίζω. Δεν ήταν από τον Ζαμπάολι. Τίποτα στου Νιγηρία. Για αυτά μπορεί να έδειχνε το σκόρσα τον Ναβάς 1-1 που ήταν πριν βάλει το γκολ ο Ρόχα. Σε κάποια φάση τον πιάσανε εκεί να κοιμάται. Μετά το σηκώνανε δύο. Ναι. Πήγε στο νοσοκομείο, αισθάνθηκε μια δεθυσία, αλλά είναι καλά στην υγεία του, κανονικότατα, και αναχώρησε για τη Μόσχα, εκεί που θα δώσει μάλλον το επόμενο παιχνίδι η Αργεντινή. Εσύ ήξερες ότι ο Μαραντόνα είναι πρόεδρος ομάδας. Είναι. Λέει είναι πρόεδρος ομάδας στη Λευκορωσία, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αυτό. Ξέρω ότι είναι, είναι μέλος του Ολυμπιακού όμως ο Μαραντόνα. Να τα λέμε και αυτά. Θυμάσαι όταν είχε έρθει στο Καρεσκάκι. Κάποιος πονάει. Τότε ήταν 150 κιλά. Ναι. Μπήκε μέσα, χειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε. Έκανε τσιλικάκια. Τσιλικάκια, τσαλιμάκια. Το αφήνω για μετά την γραμμή. Τσιλικάκια είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μυτιλινάκια εμείς τα λέγαμε. Μυτιλινάκια, πρώτη φορά. Ναι. Αυτά που κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει. Πάρα πολύ καλά, εσύ. Κυκλοφορεί βιντεάκι που πάνε κουβαλτό το Μαραντόνα στις κερκίδες. Ναι, στο ημίχρονο συνέβη αυτό. Στο ημίχρονο. Αλλά μετά βγήκε κανονικά και μοίραζε δεξιά και αριστερά. Από τα πολλά ναρκωτικά ήταν μάλλον. Όχι, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε και δεν υπάρχει περίπτωση. 56 χρονών είναι ο άνθρωπος. Άμα συνέχιζε τις καταχρήσεις, νομίζω ότι δεν θα τον είχαμε τίποτα. Έχει τσιπουράγια, γίνανε. Εντάξει, η ένταση του αγώνα έχει βαρημένο ιατρικό παρελθόν, καρδιές, αυτά ιστορία. Εντάξει. Μπορεί να έπιε πολύ ο άνθρωπος. Κάνε ένα ποτηράκι παραπάνω. Είδαμε μετά το κολόχερο του Θεού. Το χέρι του Θεού. Έτσι. Φανίστηκε, αλλά όλοι αυτό συζητάνε από χθες και παντού παίζουν οι φωτογραφίες περισσότερο από τις επιδόσεις των Αργεντίνων ποδοσφαιριστών εντός του αγωνιστικού χώρου. Εντάξει, με κάτι πρέπει να ασχοληθούμε με την Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει αυτό το σύνδεσμο. Δεν μπορεί να ασχοληθούμε μέσα στο γήπεδο, θα ασχοληθούμε έξω το γήπεδο. Η Αργεντινή από αυτό πάσχει. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το Μαραντόνα. Και αφού δεν μπόρεσε ούτε ο Μέση να. Αγωνιστικά ο Μέση, δεν ξέρω, μπορεί να τον έχει ξεπεράσει, να τον ξεπεράσει. Ναι, εντάξει. Αλλά σαν προσωπικό ήταν σαν τίποτα. Προσωπικό. Έτσι. Αν δεν πάρει παγκόσμιο κυπέλο, δεν αυτό ανεβαίνεις. Είναι, αυτό είναι ξεκάθαρα. Δεν ανεβαίνει στο πάνθεον των ποδοσφαιριστών. Που θα... Παγκόσμιο κύπελο δεν πρόκειται να πάρει Αργεντινή. Εντάξει, παιδιά, μην το λέτε, μην τρελαίνεστε. Καλά, θα δείτε. Εδώ πήρε Euro Ελλάδα. Έχω φίλο που έχει ποντάρει σε αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να ποντάρω από την αρχή, ο Βλάκας το ξέχασα. Όταν χάσαμε 3-0 από την Κροατία, λέω εντάξει, ευτυχώς. Αλλά τώρα, τώρα ξανά φαφλατάδες, έτσι, πρωταθλητές. Εγώ πιστεύω φέτος θα είναι μια έκπληξη. Όταν λέμε έκπληξη, κάτι Βέλγιο, Κροατία, κάτι πολύ άγειρο πιστεύω. Βέλγιο έχει πολύ καλή ομάδα. Δεν το είδαμε και το Βέλγιο. Δηλαδή τώρα απέναντι στην Τινησία και στον Παναμά δεν είναι κριτήριο. Να... Το δούμε με Αγγλία πότε παίζει. Εντάξει, αλλά χωρίς αντίκρισμα είναι και αυτό το παιχνίδι. Είναι στο ένα μεταξύ των ουσιαστικά. Δεν δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες Μουντιάλ με πίεση, με. Αυτό ισχύει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Τέσσερα παοκάρα χθες. Έτσι. Να τα σημαντικά. Στα σημαντικά τη ημέρα, δε. Έκατσε το είδε. Φυσικά. Ναι, φυσικά. Σ' άρεσε, τι. Μ' άρεσε. Το θεωρώ σωστό που καταρχήν που παίξαμε με μια τέτοια ομάδα. Με τα πιτσιρίκια, τα κοροϊδεύουμε δηλαδή. Σε να δεν νομίζω κοντράραν τα πιτσιρίκια. Πώς παίζαμε, ας πούμε, εκτη δημοτικού με την Τετάρτη. Στο πρώτο ημίχρονο κοντράραν τα πιτσιρίκια. Ναι, και μας είχε η εκτη δημοτικού γιατί. Αντί να παίξει μια μπειραρία και την κερδίζει 15-0, καλύτερα με την Τετάρτη. Ποια είχε με την Braunschweig, ποια είχε παίξει ο Πάκ, είχε φάει 7. Ποια ήταν εκείνη η περιβόητη ομάδα. Με τον. Τέτοιο να ήμασταν προπονητή, με τον Παράσχο. Με τον Παράσχο, ναι. Από ποια είχε χάσει. Braunschweig ήταν. Μπεμπειραρία πήγε να παίξει, αλλά αλλιώς του βγήκε. Αλλιώς του βγήκε εκείνο το παιχνίδι. Όχι, μια τέτοια ομάδα νομίζω στέκεται άντα στη Super League. Σαν την Γάνδη τη χθεσινή. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν το είδα το μάτς, παιδιά. Εντάξει, άμα είναι τόσο να δούμε και την προετοιμασία, έλεος. Εντάξει. Η Γάνδη κανονική ομάδα δεν είναι που έπαιζε Champions League. Under 23 λέει, δεν ξέρω. Η δεύτερη ομάδα. Ναι, η δεύτερη ομάδα μάλλον τη δεκέ. Τέλος πάντων. Κανοποιημένος δηλαδή. Ποιος σου άρεσε από το χθεσινό τέτοιο. Λάμπρου μου άρεσε. Ναι.
Ο Σάμπα, ο Ζαμπά, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Σάμπα, ωραία θα τα λέγονται Σάμπα. Σάμπα ξέρεις τι είναι. Είναι η παραγγελιά στα Ρώμικα. Σάμπα ο γαμπρός. Και έχει επικρατήσει. Είναι και η παραγγελιά στα? Στα Ρώμικα. Σάμπα, όταν πάνε να αφήνεις λεφτά. Α. Ναι, ναι, Σάμπα. Και λέει ο τέτοιος, Σάμπα ο γαμπρός. Σάμπα η νύφη, Σάμπα ο πεθερός. Λέει ο τέτοιος. Νομίζω θα λέγεις τη Σάμπα. Και Μουστακίδης μου άρεσε. Και ο. Και ο Μουστακίδης. Μουστακίδης, επέστρεψε. Παιδιά, ονόματα το παρελθόν αγού. Ναι. Λάμπρου Μουστακίδης, εγώ τους είχα ξεχάσει αυτούς. Ένα και όμως. Γύρισαν. Για τον Πέλκα δεν συζητά. Ο Πέλκας ήταν κορυφαίος. Δηλώσανε παρόν εδώ. Γύρισαν για να μείνουν αυτοί γιατί τα ετόπουλα. Τα ετόπουλα. Δεν νομίζω να μείνει ο Μουστακίδης και ο. Να τους εδώ. Έκανε, ο την... έκανε εδώ ο τεχνικός διευθυντής. Δεν νομίζω. Πού δεν νομίζω. Άμα παίξουν και άμα βγάζουν μάτια στην προετοιμασία γιατί δεν μείνουν. Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα κατά άλλα μουντιάλ αυτό τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ. Όχι, είδα την Αργεντινή. Είδα. Έτσι, όλοι, όλοι εδώ. Το άλλο σφουγγάριζε, δεν το είδα. 5 ώρα σφουγγάριζε. Ναι. Καλή ώρα για σφουγγάρισμα. Το ο ΠΑΟΚ τι ώρα ήτανε? 7. Είχε στενώσει, εντάξει. Ναι, ναι. Το βάλανε ανάμεσα. Υπήρχε προγραμματισμό. Εν τω μεταξύ βγήκα αναγκαστικά βγήκα έξω για να ψωνίσω κάτι πράγματα. Αναγκαστικά βγήκα έξω. 6,5 ώρα. Ναι, ναι. Και μιλάμε, έγινε παπί. Ναι, όλη την ημέρα έβρεχε. Εντάξει, εγώ, Λούτσα, όλοι. Όσοι, το μεταξύ τώρα είμαι με φορμίτσα, τέτοια πράγματα. Χειμωνιάτικα. Όλα κλειστάμε στο σπίτι. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι Οκτώβριος και ότι όπου να είναι θα διώξουμε και κανένα προπονητή. Έτσι, θα προλάβει να κάνει παρέλαση και τα λοιπά. Μάλιστα. Να σε καλά, Κρίσμου. Άρα, καλημέρα. Σε φιλούμε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Λες να φέρουμε μουντιαλικό προπονητή. Το Σάντος, να δεν θα έρθει. Βέβαια, ποιον άλλο. Τα έχουμε πει εμείς αυτά. τώρα που δεν τα λέει κανένας, τα λέμε εμείς από μόνοι μας. Έτσι. Μα γιατί να μην έρθει. Έτσι, έτσι. Γιούρο έχει πάρει, μουντιάλ θα πάρει τώρα φέτος. Γιατί πολλά 5-0 και σου λέει κάτι. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Και βάζει και μεγάλους παίχτες σε μια σειρά. Δηλαδή. Δηλαδή, άμα πει κάτι ο Φερνάντο Σάντος, θα μπορεί να πει κάτι άλλο ο Κριστιάνο. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν τη φτιάχνει την δεκάδα δηλαδή ο Κριστιάνο, τη φτιάχνει. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, λέω εγώ τώρα, κάνω εικασίες. Να πω. Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός μας δίνει ότι αυτό το στίγμα του. Ότι... Αυτό με τον καιρό δεν υπάρχει. Ναι. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο. 19 βαθμούς έχει. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Τι να λέμε τώρα. Είναι σαν να βλέπουμε, είναι σαν να βλέπουμε σχεδόν το επόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί Χριστούγεννα. Δεκέμβριο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό έτσι λέγεται. Ναι, άμα πάει στο Κατάρ θα γίνει τότε. Ναι, κανονικά. Πού να γίνει το καλοκαίρι. Πώς θα γίνει η Champions League, πώς θα γίνει η Europa League. Θα διακοπεί, παιδιά. Υπεράνων όλων είναι η FIFA. Οπότε τα πετροδόλαρα των Καταριών. Έτσι. Έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο κοστό. Ναι. Και εγώ μαζί με τα λεφτά είμαι, αλλά. Θα μου είναι πολύ παράξενο. Το Μουντιάλ αν κρατάει ένα μήνα. Ναι, θα είναι δύσκολο να γίνει μέσα. Παιδιά, αφού το έχουν πει ότι τότε θα γίνει. Τώρα τι και πώς και γιατί, τι φόρμουλα θα βρουν. Μήπως έχουν αυτοί άλλα Χριστούγεννα οι μουσουλμάνοι. Δεν έχουν Χριστούγεννα είναι η αλήθεια εδώ που τα λέμε. Μπορεί να έχουν κάνει αυτή η γήπεδα με κλιματισμό μέχρι τότε. Δεν ξέρω, αυτή είναι λουξ εκεί όλα. Χειμώνα θα διεξαχθεί. Δεν είναι μόνο ρε παιδιά η ώρα του αγώνα. Είναι και οι προπονήσεις πώς θα γίνουν σε τι καταστάσει. Εμάς μας ρωτάς, ας πούμε, πώς θα σηκωνόμαστε να βλέπουμε τα παιχνίδια. Τώρα μέσα στο χειμώνα, άντε το καλοκαίρι είναι πιο τέτοια. Το χειμώνα που θα έχει κι άλλα αυτά, δύσκολα. Και τα Μουντιάλ και τα Euro είναι μια χαρά για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Καλά, αυτό θα είναι έγκλημα του ποδοσφαίρου, άμα γίνει τώρα χειμωνιάτικα Μουντιάλ, δεν το συζητάμε. Να στείλουμε μια επιστολή να στείλουμε. Ναι, αρχίσαμε από τώρα να σκεφτόμαστε για μετά από 4 χρόνια. Υπάρχει προγραμματισμό στο λόγο, επειδή όχι αστεία. Ναι. Τι λέει από το χθε, τι αποκόμισε από τα παιχνίδια που παρακολούθησε. Τον πανηγυρισμό του Diego. Καλά, εννοείται. Όλοι με αυτό ασχολούνται. Δεν ήταν καλά. Μετά έγινε. Εντάξει, συγκινήθηκε λίγο. Αυτό που τον πήγα νοσοκομείο, όλα καλά. Σα μεταφέρω εγώ, παιδιά που έχω επαφέ εκεί, τίποτα. Του έχω όλου. Στο άψε. Είδε και εσύ. Είδε ΠΑΟΚ. Όχι. Πολύ σημαντικά. Ναι. 4 εκατομμύρια ευρώ ζητάει ο Μένιος. Αποζημίωση από τον Ιφάν. Ποιο Μένιος, Ακεραλόπουλος? Φουρτιώτης, ρε. Αλήθεια. Πόσα ζητάει? Ναι. 4 εκατομμύρια. Ναι. Και λέει ότι έπαθε και κάτι από το σοκ. Ηθική βλάβη. Τον απέλυσαν. Όχι. Α, όχι, έπαθε θέμα υγείας. Να το λέμε και εμείς. Θέμα υγείας, ναι. Λέει. Ναι. Και ζητάει 4 εκατομμύρια μπάμπη. Ταμείο μπαίνει πάντως. Εντάξει, κάτι θα πάρει. Ταμείο μπαίνει μπάμπη, ενεργεία. Υπέγραψε λέει 8 ετές συμβόλαιο. Ναι, 8 ετές. Τι συμβόλαιο είναι αυτά. 8 ετές. Ρε εσύ, 8 ετές είχαν ο Κουροκίδης, ο Τσαρπανάς. Και για μια πορτοκαλάδα. Ναι, έτσι. Αυτοί είχαν 8 ετές. Τι 8 ετές ρε εσύ. Είναι δυνατόν. Σοπάρε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο το Μένιο.
άμα μπορεί και τα πάρει. Μένει φουρτιώτη, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Στον πάρει, μήπω αναγκαστεί. Σαββατοκύριακο έκανε κούβι πάντω. Όχι, καθημερινέ. Μέχρι Σάββατο. Μέχρι Σάββατο. Όχι, ρε, είχε και τα σόου, ήταν το νούμερο ένα. Ήταν από αυτόν περνούσε η μπάλα στα πόδια. Είχε και το σόου με τη Βύση. Μόνο Σαββατοκύριακο έχει. Τι έγινε. Ναι. Ακού να δει τι έγινε, Μπάμπι. Ναι. Αυτή είχαν συμβόλαιο μέχρι 30 του μήνα. Ναι. Και 30 είναι Σάββατο. Ναι. Και αυτό που κάνει Σαββατοκύριακο και η πάνια που κάνει Σαββατοκύριακο θα κάνουν μόνο Σάββατο μέχρι 30. Καταλαβες, δηλαδή. Ναι, ναι. Και η πάνια πρέπει να φεύγει, κάτι διάβασα. Ναι, 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 έχει αφήσει και εχμές στην εκπομπή. Εχμές. Έρχεται, έρχεται Βανδύ όμως, μεταγραφή. Μεγάλη αδρομή. Βόμβα. Ναι, ναι, μεγάλη, εντάξει, μεγάλη μεταγραφή. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, Champions League. Τέλειος. Και Ντέμις αυτά, λες να φέρει τον Ντέμις στην ΠΑΕ, όπως και φέρει παλιόμπατα του ή στο Γιδόπουλο, να σβήνει τα φώτα. Άμα φέρει τον Ντέμι, να του αλλάξει το τατουάζ. Εντάξει, κέφαλος κι αυτός. Κοίταξε, μπορεί να βρει και κάποιους άλλους οπαδούς της ΑΕΚ να κάνουν παρέα μέσα πρώην διοικητικούς, ας πούμε. Και τέτοια λέω εγώ τώρα. Καλώς. Με το βαμβάκι. Καλώς. Τίποτα. Ό,τι ακούω λέω και εγώ. Μυρός. Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Για τα showbiz news, κυρίες και κύριοι, της ημέρας εδώ. Με τα γραφή βόμβα, Ιβανδί. Ναι, ναι, το είπαμε, το σχολιάσαμε. Και λέει X Factor, θα παρουσιάζει και μια άλλη και ένα άλλο show έκπληξη. Από τη στιγμή που το λέγαμε χθε, γιατί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ διψάνε για μεταγραφέ αυτή την περίοδο. Δεν, χθες η μεγάλη μεταγραφή μέχρι στιγμή ήταν τη Βανδί. Ναι, είναι μεγαλύτερο όνομα έτσι, για εσωτερική κατανάλωση. Κάπου διάβαζα χθε, λέει κιόλα, α πούμε, κάτι για Μπέρκ ανακαινείται. Στο έψιλο στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάρουν τη γυναίκα του στο έψιλο. Αλλά το καλύτερο που διάβαζα ένα ρεπορτάζ τέλο πάντων χθε. Σε ένα site αποκλειστικό αυτά ότι θα κινηθεί πάλι για τον Μπέρ και τέτοια. Με αυτό το μπούκι, τι έγινε. Ναι, δεν ξέρω. Παιδιά, και με ρωτάτε. Μπέρκ σημαίνει ότι αν δεν έρθει ο Πούκι, φαντάζομαι. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το καλύτερο που λέει είναι ότι ο Μπέρκ λέει προτίθεται να κάνει προσφυγή στου Σαουδική Αραβία. Παίζει που παίζει. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, λέγανε τον πληρώνουν. Δηλαδή, φτάσει. Σαουδική. Μα γι' αυτό πήγε. Ναι, Κατάρ, Σαουδική. Τέλος πάντων, Μέση Ανατολή με ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πήγαν Έλληνες και τα κάνουν. Και Μουντιάλ. Ναι, θα κάνει προσφυγή, α πούμε. Δηλαδή, πήγε στον Παναθηναϊκό τη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, στον Τζάκα πήγε. Ο Τζάκα είχε κλείσει την μεταγραφή. Ποια είναι αυτή, η Αλ Αΐν. Η Αλ Αΐν. Δεν ξέρω που παίζει. Πάντως για την περίπτωση του Φουρτιώτη, θα επικαλεστεί δεδικασμένο στην περίπτωση του Δόνη. Την περίπτωση του Δόνη. Τα είχε πάρει ο Δόνης. Κανονικά το κέρδισε το δικαστήριο από τον Ιβάν. Αφού ήταν. Βέβαια, όχι τόσα λεφτά. Αφού ήταν ξερή που είχε κάνει. Όχι, είχε πάρει αρκετά. Όλο το συμβόλαιο είχε πάρει, βέβαια. Ήταν ξερή του Συστιακόβο. Και εννοείται, ναι. Δεν θυμάμαι. Που τον είχε στείλει, ναι. Και για. Τι άλλο. Ήθελα να πω, Μπαμπή, για το φιλικό με την Braunschweig. Ήταν περίπτωση. Μόλις είχαν κατέβει από το αεροπλάνο να προλάβουν να πάνε κατευθείαν, πήγανε και παίξανε. Πάγανε την Εφτάρα, αυτό το στήξε στον Παράσκο. Γιατί κατευθείαν τον έστειλε. Ναι, νομίζω. Όχι, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ έπαιξε ένα μάτς πρωτάθλημα και μετά έφυγε. Όχι, όχι, κατευθείαν τον έστειλε. Όχι, όχι, όχι. Έπαιξε ένα μάτς πρωτάθλημα και μετά έρθει ο Σάντος. Ήταν από τα πρώτα φιλικά και έπαιξε ένα μάτς πρωτάθλημα και μετά έρθει ο Σάντος. Δεν έπαιξε, σίγουρα δεν έπαιξε πρωτάθλημα. Δεύτερο, είμαι σίγουρος. Τα ξέρετε καλύτερα. Ο Μαραντόνα με ποια παλιά Ελληνίδα ηθοποιό μοιάζει. Ο Λόιδιος. Τώρα όπως είναι. Έχει πέντε χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Στο Βάζος Ακουής. Χόρευε σε ελληνικές ταινίες. Στα γεράματά της έπαιζε σε κάτι άλτερ, κάτι. Την Άννα Καλουτά, ξέρω εγώ πια. Όχι, όχι, έχει καλά. Ξέρω, ήταν γυναικάρα και μετά ήταν πολύ χοντρή και είχε γίνει σαν το Μαραντόνα. Μάλλον ο Μαραντόνα έγινε σαν. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε και άλλες εκπομπές. Ναι, ο Μάριος, ο Σαλαμάς θα μας βοηθήσει αυτό. Ήταν γυναικάρα στα νιάτα της. Α, της Περάτζα Βρανά. Βέβαια, ρε φίλε, Περάτζα Βρανά. ίδια μούρη. Ήταν δηλαδή, γυναικάρα η Περάτζα Βρανά. Καλά στην εποχή της, του λες. Ταρντάνα, ναι. Την Ταρντάνα, μωρέ, εκείνη την εποχή αυτό ήταν το. Μα δεν ήταν Ταρντάνα. Δεν ήταν Ταρντάνα καθόλου. Χορεύτρια ήταν η γυναίκα. Χορεύτρια ήταν, ναι. Σιγάρε σηκώστε να πούμε. Ναι, θέλω να πω, ήταν γυναικάρα με την έννοια της πολύ όμορφης ή με την έννοια της ερωτικής. Το σεξ σύμβολ της εποχής. Και τα δύο. Ναι, ήταν το σεξ σύμβολ. Κανονικά, εντάξει, Περάτζα Βρανά, ας πούμε. Η οποία είχε νομίζω και σχέση και με ποδοσφαιριστές. Αυτά ήταν του ποδοσφαιρικού τότε. Ναι, κάτι είναι, έχεις δίκιο. Θυμάμαι, δούλευε στο Άλτερ με ένα φίλο μου και τον έλεγε. Αγοράκι, εσένα σε συμπαθώ, αλλά να σου δώσω ένα φυλάκι. Έτσι, έτσι. Πληθωρική γυναίκα, μάλιστα. Ίδια μούρη με τον Μαραντόνα. Τα λέμε, Μπάμπη. Κρατάμε αυτό, τσάω.
Βγάλαμε και το look-alike της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε απολύτως για αθλητικά, τα αθλητικά δρόμενα και τα αθλητικά τεκτενόμενα. Αυτή η ομάδα που παίζει ο Μπέρκ τώρα, βλέπω εδώ το σήμα της, είναι σαν τη ροτόντα. Λες, από αυτό να βγάζουμε τώρα, προσπαθούν να... Ναι. Προσπαθούν να εκμεύσουμε. Η Αλ Αΐν είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μέχρι να βρούμε ποιο. Εντάξει, όλα εκεί μια μάζα είναι σιγά τώρα. Ξέρεις, τίποτα άσχετο από γεωγραφία. Το... Α, η ρωτώντα, την είδα. Είδες, δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ρωτώντα το σήμα της ομάδος. Για τον Μπέρκ. Εντάξει, τώρα ό,τι διαβάζουμε, ό,τι κουφό διαβάζουμε στα διαδίκτυα από ρεπορτάζ του 2010. Έχουμε, δεν είναι και η δουλειά μας εξάλλου. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την σταθμάρα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα διαδίκτυα και εκεί μας βρίσκεται και μας... και επικοινωνείται διαρκώς και καθημερινώς. Σήμερα δεν είπαμε καν ατζέντες τέτοια αυτά τι έχουμε. Τι γιορτάζουν. Ναι, τίποτα. Τι ώρα δύο ήλιος. Μπήκαμε κατευθείαν. Με πίεση από το πρώτο λεπτό. Σαν να χάνουμε την πρόκριση και πρέπει να. Έπρεπε να μπούμε δυνατά για να πάρουμε ψυχολογία, ρε. Έτσι. Γιατί το πρώτο καθοριστικό 20 λεπτό του λόγου επειδή κρίνει όλη την έκβαση της εκπομπής. Αγίου λέει Πιερίου είναι σήμερα πρεσβυτέρου μάρτυρος. Ναι. Πιερίου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σάμψον λέει του ξενοδόχου. Βγάζει ο ξενοδόχο, φωτεινό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έτοιμο, δουλεύω. Το δουλεύαμε μια εβδομάδα αυτό το αστείο. Σάμψον λέει ο ξενοδόχο. Παιδιά, θα το ψάξω να βρω ποιο είναι ο Σάμψον, ο ξενοδόχο. Άγιος είναι αυτός. Ναι, Άγιος. Άγιος, ναι. Και γιατί δεν υπάρχει και κανένα τέτοιο. Δεν έχω δει καμιά ταμπέλα. Εντάξει, μου στείλανε κορυφαίο. Κορυφαία ονομασία μαγαζιού στην Πιερία που ανέφερε. Ναι. Κάτω από τον Όλυμπο. Ναι. Μαγαζί έτσι φαγάδικο κτλ. Το Μεζεύς. τα φιλιά. Δεν λογοπαίγνε με τα φαγάδι, δεν σταματάμε ποτέ. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Υπάρχουν μερικά που είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά. Αλλά μερικά που είναι ωραία αυτό. Δηλαδή, εμένα τα αγαπημένα μου είναι έχει να κάνει με το γύρο. Ναι, καλά. Δεν τελειώνει ποτέ. Στην εκπομπή. 4 χρόνια λέω θα κάνω αυτή την εκπομπή και ουδέποτε την κάνω. Πρέπει. Με ονομασία. Θα την κάνουμε και θα ξαναρθείς, θα δεσμευτείς, φίλε μου Κώστα. Δεσμεύομαι τώρα. Μέσα στο καλοκαίρι, σε μια έτσι να τελειώνουν και τα μουντιάλ και αυτά, θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο με ονόματα. Που δεν θα έχουμε πολύ αγωνιστική επικαιρότητα. Τι θα έχει μόνο, τελειώνει το μουντιάλ και ξεκινάει το Champions League. Πάλι θα αρχίσουν εκεί. Πάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Υπάρχει ρεπορτάζ. Να το ρεπορτάζ. Πάνω σε τι απ' όλα. Για το μεταγραφικά του ΠΑΟ. Λοιπόν, ναι. Λένε ότι ο Πουκ ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πού ήταν? Στο Μακεδονία Παλάς. DJ, τον ντύσανε πάλι. DJ, Μουσλήμωβιτς. Και λένε ότι δεν έκλεισε. Ναι, γιατί? Δεν ξέρω. Του ζητήσανε λεφτά μετά. Του έταξαν ήλιο, ήρθε εδώ 5 μέρες, έβρεχε. Για τα λεφτά προφανώς. Μήπως ήρθε προχθές που ήταν θερμαϊκός γεμάτος ποντίκια και ξενέρωσε. Μήπως ήρθε τις βροχές, ρε παιδιά. Ναι, τις βροχές και αυτό σου λέει πού να πάω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω. Κάθος Φιλανδός είναι, τι είναι Ισλανδός. Δεν μπορώ να κάνω να πάω για τις προκοπές. Έτσι λέει το ρεπορτάζ πιανού. Και ο Σαββίδης εκνευρίστηκε και κινείται για Μπέρκ. Ναι, το είπαμε αυτό τώρα για τον Μπέρκ. Πρώτη εδώ, ναι, μάλιστα. Αλλά αυτό δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες. Ότι... Για λεπτομέρειες μίλησα. Ναι. Είδες, τον είδες πουθενά, δηλαδή από πού προκύπτει αυτή. Από ραδιοφωνικό παραγωγό. Α, εντάξει, έγκριτα πράγματα. Έτσι. Νομίζω. Έγκριτα πράγματα. Ναι. Πάντως ο Μπέρκ είχε δηλώσει. Που είχε μια καμαριέρα, συγγνώμη, που είχε μια καμαριέρα, μια συνυφάδα, μια ξαδέρφη. Λέει τον είδανε αυτό εδώ πέρα, το Μακεδονία Παλά. Ναι, εντάξει. Μπορεί να κάνει τουρίστε έτσι. Το Μπέρκ είναι όλο αυτή ξανθή μια. Σε μια ξανθιά περούκα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Να πιστέψουμε τον. Όσο για τα μαγαζιά ζεύ. Ναι. Εγώ να πω το άλλο, τα μισά μαγαζιά στην Ελλάδα δεν λέγονται σκομπάρ. Καλά, εννοείται. Σκομπάρ. Έχει γίνει μόδα. Ναι, τα μπαράκια είναι το νέο κόζι που υπήρχε, κόζι καφέ, στη δεκαετία του 90 πολύ έπαιζε και ζήρος. Τα σκομπάρ πλέον έχουν ξεπεράσει. Ποιο είναι, άλλο, ποιο είναι το άλλο ευρέως διαδεδομένο όνομα που όλοι ονοματίζουν. Μπακαλόγατος. Ισχύει. Σπατού, μπακαλόγατος. Ναι, εννοείται. Και αυτό είναι ένα θέμα εκπομπής. Θα το κάνουμε στο μέλλον. Θα το κάνουμε ένα θέμα. Ναι. Παιδιά, το είχα ψάξει αυτό. Είχα μπει σε μια λίστα. Είχα αποκτήσει. Κλασικό καφέ, ειδικά σε. Αν γράψουμε σκομπάρ μπαρ στο Google, δεν θα μας βγάλει. Είχα μπει σε βάση δεδομένων που έβλεπα ποιο είναι το τέτοιο. Το μπακαλόγατος το λέω εμπεριστατωμένα. Δηλαδή θα πάω στο επιμελητήριο και θα πάρω στη. Μπακαλόγατος, εγώ ξέρω ήδη.
τρία Θεσσαλονίκη. Τίποτα, εντάξει, θα πάρω στο, σου λέω, στο επιμελητήριο και θα πάρω στοιχεία. Τρία. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τι πήγες να πεις, φίλο μου Κώστα? Τι πήγα να πω? Εντάξει, ότι θα πάμε για διάλειμμα μάλλον. Μάλλον, ναι, 7 και 1 είναι. 7 και 1 πρώτα λεπτά, δεν προλάβαμε να δώσουμε τίποτα, ούτε ατζέντες, ούτε... Αυτό, ποιοι γιορτάζουν, είπαμε, ο Πιέρης, ο Πιέρος, ο Πιέριος, ο Πιέρης, ο Πιέριον, η Πιερία γιορτάζει σαν όνομα, η Πιέρα και ο Σαμσόν. Δεν βρήκαμε καν ποιος είναι ο Σαμσόν, ο ξενοδόχος, αλλά θα το δώσουμε μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, από το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 7. Κρεμλίνο. Είναι τυχαίος ο στίχος του ΥΠΟ, ε? Κρεμλίνο, Μαραντόνα, Ντιέγκο Μαραντόνα. Ερχόμαστε, ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, εμείς όλοι εδώ, οι οπαδοί της Εθνικής Αργεντινής, μετά την μεγάλη χθεσινή πρόκριση στους 16 του θεσμού. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ με τον Λίμπερο 107,4 και το λόγο επειδή στη δεύτερη μας ώρα μαζί μας και οι σημαίες ψωμιάδης, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags στη Βασιλείου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2-31-0-532-000. Ο μόνος που έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη καλλιτεχνικός είμαι εγώ, θα τα πω για τον εαυτό μου, γιατί μόνο εμείς έχουμε γράψει τραγούδια για τον Μέση, το μεταδίδουμε συχνά πυκνά εδώ από τον Λίμπερ. Έχουμε αναφορά τέλος πάντων στο Μέση, τίποτα πια δεν σου αρέσει, ούτε και ο Μέση, ούτε και ο Μέση. Προφητικό και αυτό, γιατί άκουσε και ο λίγο τη σχολιανά του στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις επιδιώξεις των φίλων της Αργεντινής. Αλλά χθες κάτι κουτσό έκανε, κάπως φάνηκε, έβαλε και το ωραίο γκολάκι. Ναι, 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 ναι. Έπαιξε, γιατί μπήκε το αυτό στο τέτοιο, να πούμε. Κατά τα άλλα, χθες στα υπόλοιπα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου της Ρωσίας, το απόγευμα στις 5 ώρα, Αυστραλία-Περού 0-2. Νομίζω το Περού ήταν η πιο αδικημένη ομάδα μέχρι στιγμής. Δεν έχω δει ούτε ένα μάτς του Περού. Ναι, ναι, τα είδα όλα και τα δύο. Πέρυσι ο Λιβάρες. Ναι, 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 ναι. Είχε πολύ ωραία δύο μπακάκια εκεί, κάτι βαψωμαλιάδες, ένα δεξί μπακ που έκανε όργια. Αλλά το Περού δεν τα κατάφερε. Χθες βέβαια πήρε τη νίκη στην Αυστραλία που ενδιαφερόταν για το αποτέλεσμα. Ήθελε νίκη για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες. Ενώ Δανία-Γαλλία βολευόταν η Δανία με το χικάκι, το πρώτο 0-0 που σημειώθηκε σε αυτό το Μουντιάλ. Βλέπουμε αρκετά γκολ. Είχαμε και πάλι καταλογισμό πέναλτι. Το πρώτο χικάκι. Το πρώτο 0-0 χικάκι, είπανε εδώ. Ξέρω τι να είναι. Το πρώτο 0-0. Ισλανδία-Κροατία 1-2. Χθες το βράδυ οι Κροάτες που ήταν αδιάφοροι και με αλλαγές μέσα στη σύνδεσή τους, παρόλα αυτά δεν κάνανε το χατήρι στους Ισλανδούς, που αν κερδίζανε οι Ισλανδοί είχαν βάσιμες ελπίδες και να πούνε. Αν κερδίζαν, νομίζω προκρινόταν, ναι, από τη στιγμή που η Νιγηρία στο 1-1 προκρινόταν η Νιγηρία στη μεταξύ τους ισοβάθμια. Αλλά οι Ισλανδοί δεν τα κατάφεραν, ισοφαρίσανε κιόλας σε κάποια φάση. Και τα γκολ μπήκανε μαζί, και τον γκολ της Αργεντινής και τον γκολ της Κροατίας. Στο τέλος μπήκανε ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Και εν τέλει ήταν οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν από αυτόν τον όμιλο. Η Κροατία-Αργεντινή, από τον άλλον Δανία και Γαλλία. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα η κατάσταση και το τι έχουμε όσον αφορά το Παλμαρέ. Και σήμερα τι. Σήμερα, τα σήμερα. Ματσάκια. Τα ματσάκια σήμερα θα τα δούμε όλα. Σήμερα λοιπόν στις 5 η ώρα το Μεξικό παίζει με την Σουηδία. Στις 5 η ώρα Μεξικό-Σουηδία. Και Νότιος Κορέα-Γερμανία. Είναι τα δύο παιχνίδια. Κάτι του... αυτά είναι σήμερα. Ναι, ναι, στις 5. Και το βράδυ στις 9 Ελβετία-Κωσταρίκα και Σερβία-Βραζιλία. Θα δώσουμε και εδώ και τις προγνώσεις μας, γιατί είμαστε χθες. Ένα μάτς δεν είπαμε και βγήκε. Γι' αυτό τα κρατάμε ολοκτά. Ό,τι λέμε δεν βγαίνει σε καμία των περιπτώσεων. Στο γκρουπ λοιπόν της του Μεξικού, το Μεξικό μπορεί να έχουμε εδώ, υπάρχει πιθανότητα τριπλής ισοβαθμίας. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Μεξικό, ναι, 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 ναι. Μεξικό είναι πρώτο με 6 βαθμούς, η Γερμανία έχει 3, η Σουηδία έχει 3, η Νότιος Κορέα 0. Αν δηλαδή η Σουηδία κερδίσει το Μεξικό και η Γερμανία την Νότια Κορέα. Το Μεξικό είναι καλή ομάδα, έτσι. Ναι, 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 τα πήγε πολύ καλά. Το Μεξικό το έχω συνδυάσει με Μουντιάλ. Ναι, το άλλο το Μεξικό. Όχι, θέλω να πω ότι. Πες μια κλασική ομάδα Μουντιάλ είναι το Μεξικό. Ναι, ναι, πάντα έχει, γιατί παίρνει από. Παίρνει την πρόκριση. Επειδή παίζει με Αμερικές και τέτοια. Παναμάδες, ναι, ναι, έχει κάτι αυτό. Και είναι πάντα σε κάθε Μουντιάλ. Ναι, τι να, ποιο να προκριθεί. Κάτι Αμερική που γουστάρω γενικά. Ασλαμίζει. Ασλαμίζω. Δεν είναι φέτος έτσι. Δεν είναι. Ο Καναδάς πήρε το Μουντιάλ το μεθεπόμενο.
Να κάνω, ή, το κάνει. Ή το διεκδικεί. Α, νομίζω είναι τέτοιο. Αμερική, Μεξικό, Καναδάς. Και οι τρεις θα το κάνουν. Ναι. Που, γιατί νομίζω. Ναι, μαζί, Τραμπ μαζί με Μεξικό. Oh, είναι με το τείχος. Δηλαδή. Ναι, δύσκολα τα πράγματα εκεί, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τώρα στην περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας θα μετρήσουν φυσικά τα υπεργκόλ. Το Μεξικό έχει το 3-1 μπροστά του. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να χάσει από την Σουηδία. Πάντως είναι αμφίροπος, είναι ενδιαφέρον. Το Μεξικό ουσιαστικά θέλει να χει σήμερα για να είναι άνετο και σίγουρο απέναντι στους Σουηδούς του Μπέργκα. Μπέργκ που όπως προείπαμε έχουν βασικούρα ο Μπέργκ. Ναι. Βασικούρα, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν θα σκοράρει σήμερα. Λες, έτσι να δε. Το δίνω. Δίνεις προγνωστικό. Το δίνω προγνωστικό εδώ για να μην βγει. Οι Γερμανοί και αυτοί σαν τους Αργεντίνοι τα χρειάστηκαν, αλλά με ένα γκολ στο 90 φεύγα την προηγούμενη αγωνιστική του Κρος. Μπήκανε δυνατά μες στο παιχνίδι και νομίζω ότι έχουν τις τύχες στα χέρια τους απέναντι στην αδύναμη Νότια Κορέα που δεν έδειξε και πολλά πράγματα. Και μπορούν να πετύχουν και μια νίκη με παραπάνω από δύο γκολ διαφορά, ούτως ώστε να είναι σιγουράκι και στις αναμεταξύ των ισοβαθμίες που θα έχουν οι ομάδες. Τώρα το Γερμανία και Σουηδία υπερτερεί στην μεταξύ του ισοβαθμία η Γερμανία. Οπότε έχει σχεδόν το πάνω χέρι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Και το βράδυ Σερβία-Βραζιλία. Η Σερβία που έχει ιδιαίτερες συμπάθειες εδώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είχε την ανατροπή από την Ελβετία. Δεν τη χάλασε προχθές. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει η Σερβία. Δεν το είδα το μάτς με την Ελβετία, δεν το μάτς με την Κωνσταρίκα. Δεν μου έδειξε και πολλά πράγματα. Σαν ομάδα εννοείς. Σαν ομάδα. Δηλαδή η Κροατία, αν πάρουμε τώρα εδώ τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, πολύ καλύτερη από τους Σέρβους. Από τους Σέρβους. Πάντως η Σερβία με νίκη περνάει. Με νίκη περνάει, ναι, εννοείται. Άμα κερδίζει την Κροατία, Βραζιλία. Είναι το φαβόρι, φυσικά περνάει. Περνάει αν η Ελβετία πάρει έστω και ένα βαθμό απέναντι στην Κωνσταρίκα. Γιατί και αν χάσει η Ελβετία. Πες, κερδίζει η Κωνσταρίκα την Ελβετία. Ναι. Και φέρει χ η Σερβία. Ναι. Πάνε τη Σερβία Ελβετία 4, αλλά έχει χάσει η Ελβετία. Οπότε θέλει μόνο νίκη η Σερβία. Πρώτα δεν μετράνε, όμως δεν μετράνε το τι έχει γίνει στο μεταξύ. Α, δεν μετράνε αυτά. Όχι, αυτό μετράνε στο Euro, τον κόσμο, μετράνε τα επιθετικά γκολ. Οπότε αν χάσει η Ελβετία και η Σερβία πάρει, ας πούμε, το χικάκι, ενδεχομένως και με πόσα γκολ θα χάσει και η Ελβετία. Μετά μπλέκουμε. Ναι, μετά μπλέκουμε. Αυτά είναι οι ισοβαθμίες εδώ, το ένα το άλλο. Τώρα οι Ελβετοί δεν νομίζω να. Ένα βαθμό θα τον πάρουν οπωσδήποτε απέναντι στην Κωνσταντίνα. Και έχουν δείξει οι Ελβετοί ότι τα παλεύουν τα πράγματα. Πήραν το χ από τη Βραζιλία, κερδίσανε την Σερβία. Οι ποδοσφαιριστές τους δεν τιμωρήθηκαν. Ο Τσάκα και ο. Ποιο ήταν, μόνο και ο Σακύρη. Ναι, χρηματικό πιο. Και ένα άλλο που πήγε και αυτό. Ο Λιχτάινερ, το άσχετο. Εντάξει, μέσα και εγώ, ρε παιδιά. Του άρεσε, εντάξει, οκ. Οπότε η Ελβετία έχει δείξει καλά δείγματα στην φετινή διοργάνωση. Σίγουρα θα είναι. Τώρα του Σέρβου απέναντι στου Βραζιλιάνοι δεν του βλέπω. Να σου πω την. Ναι, δεν νομίζω να χάσει Βραζιλιά. Έχει παίξει ο Πρίγιο. Δεν είδα το μάτσο με την Ελβετία. Δεν ξέρω τι έκανε. Είχε παίξει αλλαγή στο παιχνίδι με την. Στο πρώτο μάτς με την Κωνσταρίκα και λίγο λείψε να φάει και κόκκινη στα 3 λεπτά που έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιήθηκε το VAR για να δουν εκεί την. Είχε δώσει μια ψιλοαγωνιά, κάτι τη τέλος πάντων. Την γλίτωσε φτηνά. Άντε να δούμε και το VAR στην Ελλάδα, Μπάμπη. Εκεί ήταν τα ωραία πολύ τα πράγματα. Γέλιο. Εκεί ήταν τα ωραία τα πράγματα. Ποιο που έχει πολύ γέλιο. Ότι θα πηγαίνει ο διαιτητής στην τηλεόραση. Ναι, θα έχει από δίπλα τους παρατρεχάμενους. Δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, εννοείται. Χθες το ψιλοσυζητήσαμε. Τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν καν με το ζόρι, έχουν αποδυτήρια. Θα πάρουν και οθόνες. Ναι, οθόνες, δωματιάκι. Γιατί είμαι στο δωματιάκι, δεν θα έχει επισκέψεις. Ναι. Άρα και το σχολιάζαμε το. Σε ένα μάτς πάω. Και δηλαδή σε κάθε μάτς θα πρέπει να έχει σε κάθε δωμάτιο 4-5 όπως το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν μας έχουν δώσει. Ναι, στη συνεργασία στην Ελλάδα. Ανοίγει, ναι, βάλε 5 μάτς. Επόπτης VAR. Επόπτης VAR σε κάθε παιχνίδι. Μία άλλη μετάδοση, ένα παλιό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νομίζω 2010-2011. Εδώ κάνει μετάδοση ο Κανελάκης. Και εκεί που κάνει μετάδοση, κανονικά ακούγονται, μπαίνουν κάποιοι επισκέπτες. Α, ναι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα μιλάς καλά και τέτοια. Θα μιλάς καλά, ωραία θα μιλάς εδώ μέσα, είτε μπράβο. Έχουμε προβλήματα. Μη σ' ακούσω ότι δεν μιλάς καλά. Θα δούμε και αυτά στο VAR, δηλαδή. Στο VAR, εντάξει, τα δωματιά και τώρα θα πρέπει να είναι ίσως σε άλλο γήπεδο, νομίζω. Μη δούμε ότι δεν το δείχνεις καλά. Ναι. Ζούμε για αυτές τις στιγμές, ζούμε για το VAR, ζούμε για τις διακοπές. Ζούμε για. Σκέψου τώρα να είχε VAR. Θα βγει και εκείνο όπως με την Nova που δείχνει και καλά, λάθος στη γραμμή, το offside. Θα βγει κάτι με το VAR. Σίγουρα. Θα παραμορφώνουν την εικόνα. Θα υπάρχει και αναλυτής VAR, νομίζω. Πέρα από αναλυτής των φάσεων, θα υπάρχει και ένας.
τεχνολόγος τέλος πάντων, θα αναλύει τα pixels. Εδώ βλέπουμε, είναι hoax. Τι βλέπουμε, ότι η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα ωραία. Γενικότερα έχουμε μια έφεση εδώ σε Ελλάδα να τα μετουσιώνουμε όλα τα πράγματα στη δικιά μας πραγματικότητα και να τα αλλάζουμε λίγο την μορφή από ό,τι ισχύει τουλάχιστον στα εξωτερικά. Παρ' όλα αυτά, το βάρ και ο Μαραντόνα είναι νομίζω αυτά που θα μείνουν από το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Πραγματικά δεν θα μείνει κάτι άλλο. Εντάξει, εικόνες, αλλά όσο παίζει η Αργεντινή θα έχουμε σίγουρα και άλλο Διέγκο. Τι άλλο μπορεί να κάνει να ξεπεράσει τον εαυτό του, είναι η αλήθεια. Το Διεγκίτο. Ναι. Κάτι θα βρει, εντάξει. Κάτι θα βρει, λες. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε και τη Ρωσία. Τη Ρωσία, ναι. Αυτή... Πολλοί τη λένε. Τίποτα. Ανέραστη ομάδα, δεν μου αρέσει. Ρωσία. Κρύα. Και με τους Ουρουγανούς τίποτα. Εντάξει, μηδέν. Καλά, και οι Ουρουγανοί δεν ήταν αυτό. Την Αίγυπτο την πήραν στο 90, αλλά προχθές τους Ρώσοι. Ή τους 30, έτσι. Ναι, αφού στο. Παίζει 6,5 τη νίκη της, που είναι και διοργανώτρια. Έχει το γήπεδο, έχει τον κόσμο. Έχει τη στήριξη, δεν ξέρω τι. Έχει τον Πούτιν. Ναι, έχει τον Πούτιν, αλλά στο αναμεταξύ των παιχνίδι δίνει αδιαφιλονίκητο φαβορί. Οι Ρώσοι παίζουν με τους Ισπάνους, με τους Πορτογάλους. Με τους Πορτογάλους, όχι. Τα έχω χάσει λίγο εδώ. Θα το βρούμε, δεν στεναχωριόμαστε. Ποια είναι τα παιχνίδια. Λοιπόν, όπως έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα η κατάσταση, το Σάββατο Γαλλία-Αργεντινή στις 5 η ώρα. Ευτυχώς θα βρέχει, δεν θα έχουμε αυτό το ψευτο δίλημα αν θα πρέπει να πάμε για μπάνιο ή όχι, γιατί το Σαββατάκι μας δίνει. Α, όχι, δεν θα έχει βροχές. Ναι, μας το χάλασε. Παρασκευή και Σάββατο δεν έχει βροχές. Άντε, Παρασκευή δεν έχει Μουντιάλ, οκ. Okay. Το Σάββατο. Παρασκευή δεν έχει Μουντιάλ. Ναι. Ρεπό, γιατί αύριο ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων. Παρασκευή δεν έχει βροχές, Σάββατο δεν μας δίνει βροχές, Κυριακή από Δευτέρα ξανά λέει κάτι ψηλόχι. Άρα το Σαββατοκυριακό θα είναι καλούτσικο. Επιτέλους. Ναι, αλλά τέλος πάντων, αν να πάμε θάλασσα, θα πάμε. Εσύ έκανες μπάνιο, πάντα. Κανένα, πού να κάνεις, ρε. Πού να πας, είναι τώρα καινός αυτός για ποδόσφαιρο. Συν του ότι έχει μέσα και τα μουντιάλ και το έτσι. Σάββατο λοιπόν στις 5 Γαλλία Αργεντινή, στις 9 Ουρουγουάη Πορτογαλία. Έχει να πέσει κλωτσί ήδη εκεί. Και την Κυριακή Ισπανία-Ρωσία στις 5. Ισπανία-Ρωσία στις 5. Όχι ότι η Ισπανία έχει αμάν και τι και πώς. Όχι, έχει χάσει την Έλληνα παρελθόν. Έχει χάσει αλλά... και δέχεται γκολ η Ισπανία. Έφαγε δύο. Και αυτό το θέμα με τον προπονητή που φύγει πριν το Μουντιάλ, πριν ξεκινήσει το. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό. Αλλά ίσως αν τον είχε μπορεί να πήγαινα και χειρότερα. Δεν ξέρεις αν οι σχέσεις. Γενικότερα οι προπονητές σε αυτό το Μουντιάλ έρχονται σε δεύτερη μοίρα και περνάμε ίσως σε μια άλλη φάση του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ότι όταν μαζεύονται τόσο υπερβολικές προσωπικότητες, διότι θα μου πει κάποιος και στο παρελθόν είχε ακόμα μεγαλύτερες. Ναι, βλέπω και εγώ. Οι περισσότερες ομάδες δεν παίρνουν μεγάλους προπονητές. Δεν μπορείς να τους πάρεις για να τους διαχειριστείς σε αυτό το επίπεδο. Γιατί και το Star System είναι πλέον σε άλλο. Σε άλλο το πει. Δεν θα ξαναπώ τη λέξη επίπεδο, ας πούμε, κάνουμε πλεονασμό. Οπότε ναι, εντάξει. Ίσως είναι μια ευκαιρία και για ανθρώπους που μπορεί ο καθένας να πάει. Αφού μπορεί ο. Βέβαια, σαν Μπάολι, τον κράζουμε. Με τη Χιλή έχει πάρει Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι. Και σε Βίλιπ, Μουεφάκι πρέπει να πει. Ναι, αλλά ίσως αυτό το φυσικό του. Όπως έγραψα χθες και τοποθετήθηκα στο social media, εμένα μου θυμίζει ένα γυμναστή. Ή μάλλον το γυμναστή που είχαμε στο Λύκειο και στο γυμνάσιο. Χωρίς τα τατού, φαντάζομαι. Ναι, χωρίς τα τατού. Πήγαινε στο μάθημά του, είσαι για να μην πάρει την απουσία και φορούσε την φόρμα πάνω από το τζιν. Δεν ξέρω το κάνανε αυτό οι δικοί. Το κάνατε όταν ήσουν σχολείο. Ναι. Το κάνανε. Και τώρα οι νέες γενιές δεν νομίζω, γιατί η φόρμα είναι της μοδός. Πάνε όλοι γυμναστήρια, δείχνουν. Όχι, τώρα είναι η φόρμα τη μοδό. Παλιά ήταν ψιλοξευτήλα να πάνε. Ειδικά οι γυναίκες δεν έβαζαν ποτέ. Πολλές φορές έπαιρναν απουσία επειδή ήταν με τζιν. Είχαμε κάτι γκόφρε, κάτι γυαλιστερές, κάτι τέτοιες φόρμες χάλια. Τώρα με φόρμα βγαίνουν για ποτό. Ναι, για ποτάκι κατεβαίνει κανονικά. Και ήταν αυτό μου θυμίζει, α πούμε, ένα τέτοιο γυμναστή. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώ το να. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Άντε καβαλάρα με καβάλα βρέχει. Με Παύλο Δερμιτζάκη προπονητή πλέον. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που ξεκινήσει ότι για να σου πω. Στο δρόμο τώρα πώς είναι ο δρόμος, βρέχει. Όχι, καλά είναι, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, είναι στεναχωρημένος βέβαια. Εντάξει παιδιά, το αποκορύφωμα γιατί εγώ είμαι και έτσι όσο έχουν κάποιες ηλικίες ήταν που όταν δεν θέλανε τα κορίτσια να κάνουν γυμναστική, είχαν μόνιμα περίοδο, έτσι. Αυτό ήταν ωραία δικαιολογία. Αλήθεια. Ναι, ωραία δικαιολογία. Ναι. Είχα ένα γυμναστή, ήταν πολύ τρελοκομείο. Καλά, και πόσες μέρες έχεις.
Κρατούσε τον κύκλο. Ξέρεις, ημερολόγιο αυτό και τέτοια. Εδιάρογλου, πώς λεγότανε. Για Δικάρογλου, πώς τη λέγανε την τέτοια, μωρέ. Δεν θυμάμαι. Την Βουγιουκλάκη στο αυτό. Ναι. Εντάξει, εσύ προπονητή, εντάξει, έτσι, οκ. Εμείς είμαστε και 9 του Μαραντών, πώς το μιλήσατε για τι. Ένας αυτόν τον Σαμπάο, λοιπόν, τον είπε και λοιπά, που είναι Σαμπάλα, δεν τον είπε να μην φοράει κολλητά πράγματα. Χθες το άλλαξε. Φόρμα, δηλαδή, δώστε του ένα νούμερο μεγαλύτερο. Χθες έβαλε φορμίτσα, δεν το έκανε από στυλ. Με εκείνο το μπλουζάκι, να πούμε, μάρκα σε μπιτσόμπαρο της Πιερίας. Άμα δεις και δεις, να φοράς εσύ λάρτ και να μου φοράς μόδερ, δηλαδή σε παρακαλώ αγόρι μου. Είναι λίγο γεροντοτεκνό, θέλει να το Μάχος παίξει. Φτάνω. Είναι τέτοιος ο Σαμπάουλη. Αυτό πιστεύω ότι έχει πέρασει, έχει κύρος. Τώρα θα έλεγα τι είναι, αλλά... Εντάξει, τέλος πάντων. Κοίταξε, αντικειμενικά καλώς πέρασε η Αργεντινή. Mm-hmm. Έτσι, για να είναι λίγο πιο... Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα. Ναι, διασταυρώζεται τον Πορτογαλία, Ρωσία και το Ισπανία, Ουρουγουάη, αν δεν ξέρω καλά, τους είναι καλή. Θα δούμε καλά παιχνίδια. Θα είναι όλα φύρωπα. Και το, κοίταξε, και το Γαλλία Αργεντινή θα είναι, γιατί τη Γαλλία πριν να ξεκινήσει και οι ποδοσφαιριστές και έτσι οι Γάλλοι και αλλιώς οι Γάλλοι και δεν δείξαν κάτι έτσι. Εγώ από ότι πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είπα και τους Γάλλους, δεν τους βλέπω, παιδιά. Δεν με πείθουν, δεν μ' αρέσουν. Γιατί την έλεγα ότι έχει παιχταράδες, ναι, δεν είναι. Όχι, πολύ, πολύ νερόβραστη. Δεν έχει προσωπικότητες. Εντάξει, Κριεσμάν, οκ. Όχι, Κριεσμάν, Ντεμπελέ, τον άλλον τον. Θα τους φάμε. Που παίζει στην. Εντάξει, Εμπαπέ. Εμπαπέ, έχει Πογκμπά, έχει καλούς παίκτες, αλλά το θέμα είναι ότι να τους δούμε στο γήπεδο, ρε παιδιά. Γιατί. Εγώ, ας πούμε, σε Σενεγάλη, αν και ήμουν με ενεργητή θέση, ήθελα να περάσει την επόμενη φάση. Δεν είναι η Σενεγάλη, δεν περνάει, λες. Νομίζω Σενεγάλη δεν περνάει. Όχι, αφού έχει κάνει νίκη, δεν περνάει. Η Σενεγάλη, όχι, ρε. Το Περού. Α, Νιγηρία. Νιγηρία, για χθες μιλάω. Ναι, δεν ήταν καθόλου κακή χθες η Νιγηρία. Ούτε κλείστηκε, ούτε αυτό να παίξει. Αυτό το μάτσα, ας πούμε, σκέψου να το παίζει η Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουμε σέντρα. Κανονικότατα. Αλλά και απ' την άλλη, ρε εσύ τι έγκωσε, παρακαλώ, ρε αγόρι. Δηλαδή... Γιατί? Τώρα δεν είναι, εντάξει, δεν είναι εικόνα. Με τα δάχτυλα. Μα τα δικά σου δάχτυλα. Γενικά τώρα, δεν σου μιλάω για τα δάχτυλα. Καλά, κοίτα. Πάντα έτσι ήταν ο Μαραντόνα, μωρέ. Άμα σου δεις βίντεο... Όχι, παιδιά, σε αυτήν κατάσταση είναι τραγική κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι. Αυτή η κατάσταση είναι τραγική, εντάξει. Και άλλες φορές ήταν εκδηλωτικός, φώναζε, έκανε, τώρα ήταν, είναι κατάντια στο θέμα. Μάλιστα. Anyway. Μας ακούει. Όλα καλά. Έγινε, σε φιλούμε. Καλά, καλά, παιδιά. Καλό δρόμο, για χαρά. Τσάω. 2-31-0-287 και 38 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον Λίμπερο 107,4. Κοντά μας είναι και η Ιντερβέντερ. Μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash-out και γρήγορες αναλήψεις. Η Ιντερβέντεν, η οποία μας δίνει τις ειδήσεις από Γερμανίες και Ολλανδία και Βραζιλίες. Όχι από μόνο Ολλανδία και Ιταλία, ναι, φαντάζεσαι. Σήμερα είπαμε η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Σερβία. Στο επίκεντρο είναι ο Νεϊμάρ. Χθες λέγαμε για τον Μπαρ που θα κερνάει σφινάκια στην Βραζιλία κάθε φορά που θα πέφτει ο Νεϊμάρ. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο πράγμα. Θυμίζει, να σε διακόψω, ναι. Μου θυμίζει μια πιτσαρία στην Νάπολη, ναι. Που όταν είχε φύγει ο Ιγκουαίν, είχε πάει στη Γιουβέντους, ναι. Από την Νάπολη, ναι. Που τον μισούσαν εκεί, ναι. Είχε κάνει ένα φοβερό πρόμο. Τι? Ότι όταν τραυματιστεί ο Ιγκουαίν, δωρεάν πίτσα για όλους. Και τραυματίστηκε. Δεν θυμάμαι, είναι λογικά για όπου έτσι. Ωραίο πρόμο, ναι, μάλιστα. Καλά, εντάξει. Καλά, με τραυματισμό, έτσι. Θεωρασούλες, ναι, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Καλά, και στην Νάπολη είναι νεαπολιτάκια και εκείνα τα παιδιά. Εντάξει, δική μας. Καλό πρόμο, έτσι. Καλά, εννοείται. Νομίζω ότι αυτό θα υιοθετηθεί γενικότερα αυτή η προσέγγιση και στα δικά μας. Εδώ τα παίρνει κάποιος μέσα στη χρονιά, κάτι θα βαρμίσει. Τώρα βγήκε ο Καντονά και κράζει τον Νεϊμάρ. Το λέει, όχι άλλο θέατρο. Πρέπει να βγει να πει τι τίκα ο Νεϊμάρ και τέτοια. Όχι άλλο ναρκισισμός.
Εχμηρός ο Έρικ. Μετά τα μακαρόνια στο κεφάλι, λέει. Τον οποίο τον τρόλαρε κιόλας ο Καντονατώνη. Έβαλε μακαρόνια στο κεφάλι εκεί και κοροϊδεύε το κούρεμα του Νεϊμάρ. Ίσως ο Νεϊμάρ βέβαια το κάνει αυτό για τους λάτρες στατιστικής. Ας θυμηθούμε, οι Βραζιλιάνοι όταν είχαν πάρει το 2002, τη Μαλή βγήκε ο Ρονάλντο. Α, ναι, με εκείνο το περίεργο. Το ξυρισμένο και μπροστά ένα τσουλούφι και τα λοιπά. Οπότε σου λέει ότι πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι ξεσηκωμένο, με κοροϊδεύει ο κόσμος, και με αυτόν τον τρόπο να αφοσιωθώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να οδηγήσω την ομάδα μου στην κατάκτηση. Αυτά είναι τα τρομερά νέα της Βραζιλίας. Σήμερα τώρα δεν περιμένετε να σας πούμε τι και πώς, ποιος θα παίξει, αυτά εκεί τον Αντάλο. Σε δεκάδες και ιστορίες. Είπαμε, και οι Βραζιλιάνοι νομίζω και αυτοί θέλουν ένα χ για να περάσουν στην επόμενη φάση. Θα δώσουμε προγνωστικά. Θα δώσουμε προγνωστικά, θα τα πούμε. Τέλος. Θα δώσουμε και τώρα, ρε, εσύ, γιατί όχι. Είσαι έτοιμος, Μεξικό Σουηδία, στις 5 η ώρα. 1-1. 1-1, δίνει γκολ και τέτοια. Μεξικό Σουηδία, ναι. Τι βλέπω και εγώ τη Σουηδία να σκοράρει. Θα πάω μαζί σου το 1-1, μ' αρέσει. Νότιος Κορέα, Γερμανία. 3-0 η Γερμανία. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, θα συμφωνήσω. Σίγουρα 2-0. Δεν τους βλέπω τους Νοτιοκορεάτες. Ελβετία, Κωνσταρίκα. Ναι. 2-0 η Ελβετία. 2-0 η Ελβετία, δίνει εδώ ο Κώστας. Και Σερβία, Βραζιλία το βράδυ. Σερβία, Βραζιλία, δίνω 1-0 η Βραζιλία. Μάλιστα, έτσι πως το είπες 1-0, νομίζω ότι η Σερβία θα δώσει 1-0. Βέβαια, και σου λέει, και οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν πει, οι Σέρβοι δεν έχουν και το προσωνύμιο. Βραζιλιάνοι της Ευρώπης έχουν. Σοβαρά. Ναι, ναι, το γήπεδο εκεί του Ερυθρού Αστέρα, δεν λέγεται Μαρακανά. Έχουν κοινές, ας πούμε. Γιατί πάντα είχαν έτσι ένα τρόπο, ένα πιο φαντεζή τρόπο στο ποδοσφαιρό τους. Παλαιόθεν, δεν είναι τώρα τωρινό. Σερβία, Βραζιλία, μάλιστα. Γιατί τι να τα δώσουμε τι αυτό. Θα δώσεις. Τι θα δώσω αυτό. Δώσε κάτι διαφορετικό, να πούμε ότι δικαιώθηκε λόγω επειδή. Λες να πω. Εντάξει. Σήμερα δεν τους βλέπω. Θα περάσουν οι Βραζιλιάνοι. 1-2. Πάλι με ανατροπή 1-0 οι Σέρβοι και θα το γυρίσουν. Δηλαδή δίνεις και over και goal-goal. Ναι. Αυτά τα πώς τα λένε, ας πούμε. Και Ελβετία, Κωνσταρίκα. Ας το δώσω 1-1 έτσι. Για την διαφοροποίηση της υπόθεσης. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ συντονισμένοι επιστρέφουμε με το δυναμικότατο ντεμαράζ του λόγου, επειδή μείνετε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4, 7:40. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωση από τους δρόμους της πόλεως στο πρωινό. Δεν ρωτήσαμε τι καιρό κάνει έξω, αν βρέχει ή όχι. Δεν έχουμε έκπληξη. Πρέπει να πούμε στο ίντερνετ και να δούμε τι καιρό έχει εδώ στα καταγόγια, στα ύψη καταγόγια που βρισκόμαστε. Ο καιρός πάντως σήμερα θα είναι βροχερός, με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 ως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Ενώ το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 3 ως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, αν έχεις το Θεό σου, 19 με 25. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με φουτεράκια πάλι, με ολομακάρο να τα αρχίσουμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τσουρέκια. Τι να κάνεις, εντάξει, θα τα υποστούμε. Όπως επαναλαμβάνουμε καθημερινώς, δεν μας πτωούν οι καιρικές συνθήκες από τη στιγμή που απολαμβάνουμε τα παιχνιδάκια μας, έχουμε ασχολία, δεν ζεσθενόμαστε κιόλας, μια χαρά, όλα πάρα πολύ, όλα βαίνουν καλά. Ίσα έχεις και δικαιολογία να μην βγεις αν βρέξει. Καλά, εννοείται, και δικαιολογία. Οι μπύρες διατηρούνται σε μια άψογη θερμοκρασία, δεν είναι αυτό, παίρνω την μπύρα, πίνω και στο... Τα παγάκια δεν λιώνουν στον καφέ. Τελείως, εντάξει, όλα είναι υπέρ μας για να παρακολουθούμε τα ποδοσφαιράκια μας. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβα Ραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείου Ηρακλείου, δέκα και στο τηλέφωνο 2310-532-000. 2310-287 και 38 για το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και λόγω επειδή 31.000 φτάσαμε, Κωστάκι μου. Στη σελίδουλα μας. Ναι, στη σελίδουλα αυτή τη φτωχικά που δίνει τον αγώνα της καθημερινά με τη βλακεία. Τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Τούβλο, φτάσαμε 31. Το Μουντιάλ είναι το φόρτε μας. Νομίζω ότι παίζουμε μεγάλη μπάλα υψηλού επίπεδου με διαρκή ενημέρωση και σχολιασμό. Άμα είσαι χασομέρι, θα σχολιάζεις. Χασομέρι, ποδοσφαιριστής. Καλό. Έχω, εντωμεταξύ, έχω δει νομίζω τα περισσότερα παιχνίδια. Δεν έχω δει 2-3 λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
σχεδόν αυτός είναι ο στόχος μου, να δώσω περισσότερα παιχνίδια μπορώ και θα το καταφέρω. Εδώ κανονίζουμε live στη Θεσσαλονίκη. Χθες βλέπαμε να κάνουμε ένα ακουστικό έτσι πριν αποχαιρετιστούμε για τα καλοκαίρια και έβλεπα τις ημερομηνίες που δεν έχει παιχνίδι. Σωστός. Ή 4-5 θα παίξουμε ή 12, το δίνω από τώρα. Ή 4-5 ναι, Ιουλίου ή 12. Ναι, 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 12 θα είναι η εμφάνισή μας εδώ κάτω στην Τζαμάλα. Στο, που δώσαμε πέρυσι και το μυθικό live στους κάψονες με σκουπίδια ένα μήνα. Όσοι παρευρέθησαν σε αυτό οι ήρωες, πραγματικά τους βγάζουμε το καπέλο. Φέτος αντίθετες καιρικές συνθήκες εντελώς, με τα κρύα μας. Κάτσε, μέχρι έθνη τότε δεν ξέρεις. Καλά, εντάξει, αλλά αν κάνεις 12 μπορεί 12 του μήνου να έχεις ζέστη. Εντάξει, και 12 Ιουλίου όμως είναι πολύ μετά. Αν δεν έχει και τότε την κάτσαμε. Σκέψου τώρα αυτοί που έχουν έρθει εδώ διακοπές από τα εξωτερικά, από τα έτσι. Μόνο. Τις έχουν κλείσει και νωρίς τις διακοπές. Τις κλείνουν, ας πούμε, σου λέει Ελλάδα, ρε, εσύ Μεσόγειος. Αυτό να έχεις κλείσει διακοπές μια, αυτή την εβδομάδα Χαλκιδική. Ναι, πω. Άστα. Τι να κάνει. Είναι από τα, με τον καιρό δεν μπορείς να βάλεις. Εντάξει, γι' αυτό δεν έρχεσαι Χαλκιδική. Χαλκιδική είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη. Αυτή την περίοδο. Εντάξει, δεν το τώρα μεταξύ μας, ας πούμε, αν είσαι τουριστικό πράγμα, το κάνει μούχτη. Γιατί άμα πα Κυκλάδες εννοείται δεν βρέχει ποτέ. Άντε, εντάξει, Κρήτη είναι πιο ακίνδυνη. Και όχι μόνο, και όλες οι αμοροχώ έχουν να δουν βροχή τουλάχιστον 40 χρόνια. Ναι, μπορεί να μην βρέχει να φυσάει, να έχει κρύο. Φυσάει και μπορεί να έχει, ας πούμε, μια ψυχρασία. Αλλά βροχή γενικότερα δεν. Ναι, αυτό που λέει η Χαλκιδική σεζόν δεν είναι. Δεν με 5-6 μήνες όπως Κυκλάδες ή Κρήτη. Τετράμινο το πολύ. Ναι, τώρα, αν πα και έχει 19 βαθμούς, 18. Ναι. Και τώρα εκεί εξοχή, λίγο δάσος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εντάξει, να κάνουμε. Μουντιάλ, λοιπόν. Τώρα που θα μπει και το καραβάκι να πηγαίνει προς τα κάτω, να τους παίρνουμε και να τους μεταφέρουμε. Λέγαμε πριν στο ξεκίνημα που λέγαμε για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Λεβέκ, είδα ένα ρεπορτάζ σε αυτό. Το ψάχνα να το βρω. Άλλος Λεβέκ στην Ολλανδία. Από αυτά τα ωραία, τα ωραία με το προετοιμασιών που πάντα στοχεύουν σε ένα παίχτη που δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά. Ότι φέτος είναι η χρονιά, ανεβάζει. Εσωτερική μεταγραφή. Ναι. Θυμάμαι μια ζωή τα ρεπορτάζ Σπορ του Βορρά που δίνανε τον Τουρσουνίδη φέτος. Είναι, θα δούμε έναν άλλο Τουρσουνίδη, ξέρω εγώ που λέγανε και τέτοια. Είναι. Γενικότερα οι προετοιμασίες. Και αυτό είναι στην Ελλάδα. Βγάζουν καλά ρεπορτάζ οι προετοιμασίες. Και αυτό στην Ελλάδα. Κατάπιαν χιλιόμετρα. Δεν θέλει να χάνει το τάβλι. Καλά, ο Ντούσαν Μπάκεβιτς ήταν αυτό πάντα. Έπαιζε με τον Μπουρουτζίκα. Ναι. Κλασική φωτογραφία. Τώρα έχουν αλλάξει τα έθιμα. Και τα έθιμα βγαίνουν, μπαίνουν φάμιλα ρεπορτάζ του στήλου ότι στιγμές χαλάρωσης με PlayStation. Για τους, ναι, τώρα έχουμε το PlayStation. Ναι. Για του πιτσιρικάδες που μεγαλώσανε με τις κονσόλες. Το τάβλι γενικότερα έχει εξαφανιστεί από την ζωή. Μπορεί να γίνει είναι κάποιο application, ξέρω εγώ, στο κινητό μόνο. Δεν θα παίξει, ναι. Έχουμε χάσει τα έθιμα. Έχει δει σε καμιά καφετέρια να παίζει κανείς ταβλί. Μόνο σε καφενεία. Και αυτό ούτε καν. Προτιμούν να παίξουν κίνο. Παρά δεν ξέρω ότι στα φοιτητικά έτσι. Όχι, ρε. Δεν παίζουν. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο ντροπή να είσαι φοιτητής και να παίξει ταβλί. Τα παλιά τα χρόνια εδώ δίνανε ραντεβού για ταβλί. Εννοείται δεν πατούσαν στα μαθήματα. Ξέρω περιπτώσεις που ξυπνούσαν, βάζαν ξυπνητήρι για καφέ για να πάνε να παίξουν ταβλί. Εσύ παίζει ταβλί. Έχω να παίξω. Μια φορά πήγα πριν ένα χρόνο, δύο έτσι, τη γραφικότητα σε ένα καφενείο και παίξαμε ταβλί. Ήταν αμήχανο. Καλοκαίρι σε κάμπινγκ τα λοιπά. Όχι. Έχει άλλα να κάνει. Έχω πάρα πολλά να κάνω στο. Σταυρόλεξο μου αρέσει να λύνω. Σταυρόλεξο. Αλλά εντάξει αυτό. Το σταυρόλεξο τη μαρμίτα το έλυσε. Όχι. Το κατέβασε, το στείλω. Ναι, πρέπει να το. Είχε νομίζω λαθάκια μέσα. Ελέγχεται. Το σταυρόλεξο με λάθη. Αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι όσον αφορά την αθλητική την επικαιρότητα. Νομίζω χθες είπαμε για τον Άρη, ήρθε ο Ντιγκινή, μια πάρα πολύ καλή προσθήκη. Έδωσε την είδηση από μια φίλη σου. Ναι, από μια. Δεν την έδωσε, τον περιμένανε τον άνθρωπο. Από μια φίλη μου έστειλε ότι έρχομαι με ένα παίχτη και ψάχνα να βρω ποιος είναι αυτός ο παίχτης. Λέει παραλίγο να φωτογραφηθώ μαζί του και έψαχνα εδώ δημοσιεύματα ότι ήρθε αργά το βράδυ, νομίζω, δύο παρά. Από πού ήρθε, από Αθήνα. Τον περιμένανε, είχαν και τις συνδέσεις ο Λίμπερο με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τώρα θα έρθει. Είναι ο νέος συντερφόρ του Άριος, δηλαδή. Ναι, και είναι από τους καλούς παίχτες. Ναι, βέβαια. Ναι, και ισοφάρισε λίγο έτσι μια που είχε με την φυγή του Πλατέλα, ότι αυτό μια ψιλοκρίνια που πήγε να δημιουργηθεί. Αν έφυγε ο Πλατέλα, τελειώθε. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό η ομάδα ενισχύθηκε, βέβαια σε άλλη θέση, αλλά έδειξε ένα δείγμα ότι υπάρχει μια προσέγγιση καλής ενίσχυσης για την ομάδα του Άρης, γιατί μπαίνουν και τα μεταγραφικά στο στόχαστρο, μπορεί να έχουμε μουντιάλ. Σιγά σιγά με το μουντιάλ αυτά θα ασχολούμαστε. Εντάξει, αλλά τώρα ωραία, θα πάμε και στους 16 και σε αυτά. Μετά το μουντιάλ οι μεταγραφές, μα ούτως ή άλλως θα φέρει όλο αυτό το πράγμα, θα φέρει μια...
μια σύγκρουση, μια ανακατάταξη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ποιοι θα ξεχωρίσουν, ποιοι θα παρθούν, ποιοι θα κάνουν, ποιοι θα ράνουν. Οι μεταγραφές έτσι αλλιώς γίνονται μέχρι και τον Αύγουστο. Πάντως τώρα που είπες μεταγραφές και είμαι για Ατρόμητο, κάπου διάβασα χθες δηλώσει ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ατρόμητο, τόπο Σπανός. Να πάει ο Κουλούρης. Κουλούρης, δανεικός. Πετυχημένο το πείραμα του ή άλλου να στείλει. Πόσες φορές έχει πάει δανεικό. Ανόρθωση δύο φορές. Εντάξει. Πέρυσι είχε τις ευκαιρίες του, νομίζω. Έτσι. Αυτό. Εντάξει, ήταν και ο Πρίοβιτς, βέβαια. Δεν μπορεί και να φύγει τώρα. Δεν ξέρω. Όλοι περιμένουν να μπει μέσα να βάλει κανένα γκολ να τον πουλήσουν. Με την Βραζιλία. Λες να παίξει σήμερα ή χρησιμοποιεί πάλι τον άλλο. Όχι. Έχει το Μίτροβιτς. Ποιος είναι αυτός ο Μίτροβιτς, μωρέ, το λένε όλοι. Έχει το Μίτροβιτς. Δεν είναι παιχταράς. Όχι, τίποτα. Είναι ένα κλικ πάνω από τον Πρίο. Κλικ είναι. Πού παίζει, μωρέ, τώρα ο Μίτροβιτς, σιγά. Κάτι Σάλκε, κάτι τέτοια που είναι κάποιοι στη Γερμανία. Ένα, μα να τον ξέραμε. Ενώ τον Πρίγκοβιτς. Πρέπει να το δω. Ενώ τον Πρίγκοβιτς ξέρουμε που παίζει. Ενώ ο Μίτροβιτς δεν ξέρουμε. Άρα ποιο είναι ο πιο γνωστό. Ποιο είναι ο πιο γνωστό ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι γενικότερα και η Σερβία έχει ιδιαίτερες συμπάθειες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον όταν έχει και ελληνικό χρώμα. Οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Θα έχει κλωτσίδι νομίζω. Έχει καλό κλωτσίδι. Μακάρι έτσι να δούμε λίγο. Γενικότερα στο Μουντιάλ δεν δίνουν, αφήνουν πάρα πολύ ξύλο. Δεν το έχω συναντήσει, αλλά δίνανε με μεγάλη ευκολία τις κάρτες. Τώρα πρέπει να ματώσεις σαν τον Ματσεράνο χθες για να δεχθείς κάρτα. Μπάμπι, ο Μίτροβιτς παίζει λέει στη Φούλαμ. Έλα βρε τώρα, ποια Φούλαμ βρε τώρα. Στη Φούλαμ. Και ήταν δανεικός λέει από τη Newcastle. Η Newcastle, ας πούμε, σαν να λέμε τώρα τι. Το ισοδυνάμιο της Newcastle στην Ελλάδα ποιο είναι. Ο Αστέρας Τρίπολης. Βαριά κιόλας. Να το φέρουμε. Έχει μεγάλο νόμο το Newcastle. Η Newcastle. Έτσι, μωρέ τώρα το Σίρερ, παλιά στα. Σίρερ έχει παίξει και ο Γκασκόιν. Και ο Νταμπίζας. Και ο Νταμπίζας. Ναι, τα λέμε και αυτό. Και ο Γουχού. Ο Πάκο που και τον πήρε. Από την. Έφερε παιχνίδι της Newcastle. Έχει πάρει πρωτάθλημα η Newcastle με τον. Με το Σίρερ. Με το Σίρερ, με το Σίρερ είχε πάρει. Τρία να το δω που λένε. Λέω τώρα κι εγώ ανασύρερ από τη μνήμη μου. Έτσι πονέσανε τα πράγματα, τι να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτό έχει μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Ότι θυμάσαι χαίρεσαι. Θα πρέπει να έχεις διαρκώς. Όχι δεν πήρε Μπάμπη. Δεν πήρε, δεν πήρε. Το 26-27 τελευταία. Ήδρυς του ΠΑΟΚ δεν είχε. Σχεδόν σαν το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Τόσο αρχαιγόνο το για τους Νιουκάστλ. Και η Ιντερβέντε μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις για Γερμανίες και Βραζιλίες συζητάμε. Η Γερμανία σήμερα αντιμετωπίζει στις 5 η ώρα την Νότια Κορέα. Όλα για όλα για τους Γερμανία. Αυτό που αποδείξαν ότι επαναλάβανε το κλισέ του Γκάρι Λίνεκερ και θα είναι στην επόμενη φάση. Γενικότερα ο κόσμος ναι, λατρεύει να μισεί τα μεγάλα ονόματα. Όλοι έχουν αντιπάθειες και οι Αργεντίνοι έχουν αντιπάθειες και οι Βραζιλιάνοι και οι Γερμανοί. Αλλά από την άλλη, βαθιά μέσα μας, όσο και να αντιπαθούμε αυτές τις ομάδες, δεν θέλουμε να αποκλειστούν. Δηλαδή θέλουμε τους 16. Τι άποψη έχεις για Αγγλία, γενικά, Γουστά, εγώ αδιάφορο. Εντάξει, Αγγλία και αυτούς λατρεύω να τους μισώ, το έχω πει από εδώ, να τους κοροϊδεύουμε. Φέτος τους βλέπω πιο όμως απάντηση. Είναι πιο σοβαροί. Εντάξει, πάλι είπαμε, αυτός ο όμιλος δεν είναι αντιπροσωπευτικός. Νομίζω το παρασύρει πολύ κόσμο. Έχω δώσει ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, βέβαια. Τη βλέπω την κολάρα. Αγγλία-Αργεντινή. Ναι, ημιτελικό το. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω για την Αγγλία είναι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε Euro που λένε φέτος είναι της Αγγλίας. Για ποιο λόγο. Γιατί τον Πάγκο δεν λένε κάθε χρόνο. Και για τον Μπουφόν. Φέτος λέει αξίζει να το πάρει ο Μπουφόν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δηλαδή αξίζει να το πάρει και εγώ αξίζει να το πάρω. Πρέπει να το πάρει ο Μπουφόν, λέει. Να σταματήσει την καριέρα. Okay. Και δεν σταματάει. 40 χρόνια στην Παρί. Παίζει ακόμα. Στην Παρί. Πήγε στην Παρί. Σοπάρε τον Μπουφόν. Άντε, άσε κανένα παιδάκι να βάλει. Αυτή η 40 χρόνια. Κόψει κανένα ένσημο. Σε παρακαλώ τώρα. Αλλά νομίζω το Αγγλία-Βραζιλία το έδωσαμε βάση τη διασταυρώση. Αν το Αγγλία-Αργεντινή. Αν η Αργεντινή έβγαινε πρώτη. Νομίζω ότι τώρα διαφοροποιείται η κατάσταση. Γιατί με τη δεύτερη θέση πηγαίνει σε άλλο. Σε άλλο μήκος κλίματος η Αργεντίνη. Αυτό μόνο το τέτοιο δεν μου κάθεται καλά. Το ξενέρο το μάτς θα είναι. Το Κροατία-Δανία. Θέλω την Κυριακή. Κροατία-Δανία. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα θα είναι ματσάρι. Κάτι να δείξω εγώ με μια μηχανία ότι. Μέτριο μάτς. Μέτριο. Εντάξει, ναι. Και όλοι θα πέσουν με τα μούτρα πάνω στους Κροάτες. Εννοείται. Είναι το αδιοφιλονί και το φαβόρι. Ναι, μα δίνουμε και ένα τέτοιο. Εντάξει, σε κάθε μουντιάλ παίζουμε στοίχημα. Δεν είναι ότι άμα και τι, είσαι για να παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Ταΐζουμε. Πώς ταΐζαμε παλιά τα ηλεκτρονικά. Βλέπω πολύ στοίχημα. Δηλαδή και κοπέλες.
Άσχετη. Κοπέλες πιάνουν. Χθες ρωτούσα μια φίλη που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο και την ρώτησε τι θα γίνουν και βρήκε και τις δύο νικητές. Μου δώσε Αργεντινή και Κροατία. Άμα θες παίξα, βάλε ένα τούβλο ρε παιδί μου. Εγώ σου τα έδωσα τα ματσάκια. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ. Προχθές που είχαμε την Κατερίνα μας είχε δώσει το 2-0 ακριβές σκορ της Γαλλία. Μας είχε δώσει το 1-3 είχε επί την Ελβετία, είχε έρθει 1-2. Μας είχε δώσει το μεγάλο διπλό της Ελβετίας. Μόνο ένα μάτς δεν είχε βρει από τα δύο. Οπότε αύριο όταν μας βγει η Κατερίνα θα την ζητήσουμε και προγνωστικά. Σιγά σιγά εμείς θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μας λέει εδώ τώρα βλακεία θα είναι αυτό. Μας λέει ο φίλος μας ο Θωμάς ότι ότι Μίτροβιτς λέει center for είχε παλιά ο Απόλλων Κρύας Βρύσης. Α, Κρύας Βρύσης τι, πέλας. Πού είναι η Κρύα Βρύση, εδώ το Καρναβάλι. Κρύα Βρύση, Γιάννη Τσόν. Είναι μια βραζιλιάνικη παροικία γιατί το καρναβάλι τη Κρύα Βρύση. Έφερε τι Βραζιλιάνε και τέτοια. Και έφερε του Βραζιλιάνου στο Βαλκανίο, μου είπε εσύ. Έτσι, έτσι. Όλα συνδέονται. Μίτροβιτ, λέει από όλων Κρύα Βρύση. Βέβαια να το βρει για να το ποστάρουμε από τη σελίδα λόγω επειδή. Διότι όλοι δουλεύουν για αυτή την εκπομπή και για αυτήν την σελιδούλα την φτωχικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου, που βρίσκεται σήμερα. Σε ευχαριστώ και εγώ, Μπάμπη. Κατά δικιά σου επιθυμία. Το είχα υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί ότι θα βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή. Εσύ τι είσαι στο Μουντιάλ, δεν μας είπες. Στο Μουντιάλ, φέτος δεν είναι αδιάφορο. Είσαι Ιταλό, Ολλανδός, είσαι γι' αυτό. Ιταλός με τίποτα. Ολλανδός ίσως παλιά. Παλιά, έτσι. Αδιάφορο. Αδιάφορο. Δεν έχεις δηλαδή, δεν ταυτίζεσαι με κανένα. Ξέρω, καμιά Ουρουγουάη πλέον. Μεξικό Ουρουγουάη, καμιά τέτοια Λάτιν. Θες Λάτιν κι εσύ. Όλοι Λάτιν, όλοι Λάτιν. Τα παλιά τα χρόνια δε. Αυτό βέβαια τώρα έχει αλλάξει και ιδίως και με τα μνημόνια και με τα τέτοια που γίναμε, ας πούμε, όλοι επαναστάτε. Η Γερμανία είχε πάρα πολλές συμπάθειες. Δεκαετία του 80 και δεκαετία του 90 οι περισσότεροι ήταν γερμανόφιλοι. Ίσως γιατί ήταν ένα μεγάλο κύμα επιστροφής μεταναστών εκεί των τέτοιων. Καλό ήταν. Ήταν, ας πούμε. Θυμάμαι. Και Άγγλοι, πολλοί Έλληνες. Θυμάμαι ότι ερχόταν παιδιά για διακοπές στο χωριό αυτό που ήταν μεγαλωμένα στη Γερμανία. Και μας λέγανε για τη Γερμανία και τους βρίζαμε, ας πούμε. Εξαπανέκαθεν ήμασταν αντιγερμανοί, βεβαίως. Αλλά τώρα... Πάντα πολύ φιλοάγγλοι Έλληνες. Ναι, καλά, εντάξει, παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Και Αργεντινή παίζει. Αργεντινή, ναι, η Αργεντινή είναι με τις ηλικίες. Αργεντινή είναι των 30 φεύγα και πάνω. Άγγλοι και είναι... με την ιδεολογία. Δηλαδή η αριστερή παραδοσιακά είναι Αργεντινή. Είναι, λες. Δεν έχω κάνει τέτοια εμφάνθηση. Τώρα οι νέες γενιές, εσύ που τα παρακολουθείς περισσότερα, τι θεωρείς ότι υποστηρίζουν? Εκεί που είναι οι τέτοιοι. Οι στάρ. Άρα έχει επιστρέψει η Αργεντινή. Με Βραζιλία θα βλέπουν λόγω Νέιμαρ. Α, έχει να κάνει με τα. Ο Μέση δεν μετράει τόσο πιτσιρικά. Δεν μετράει ο Μέση, Μετράει γενικά έτσι από χαρά. Αλλά δεν έχει αυτό το στυλ του Ρονάλ, του Νέιμαρ με το μαλλί, αυτή την κακουριά. Θέλουν κακουριά. Είμαι χαρούμενος τότε ότι υπάρχει ελπίδα για τη νέα γενιά αφού υιοθετούμε. Εντάξει, πήγα να το κάνει και αυτό. Σε κάποια φάση το είχε γίνει βαψωμαλιά, γίνει λίγο πλατέλα. Το καλύτερο που άκουσα αυτό που το χαρακτήρισε. Ο Αργεντίνος Τάτος. Είναι το καλύτερο σχολείο που άκουσα για το ποιο θα έρθει να φτάσει στον Τάτο, ας πούμε. Σε παρακαλώ να πούμε. Δύο στα δύο πρώτα μάτς κρυβόταν. Κρυβό αντό. Ο Μέση. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με Μπατμανίδη, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε γράψει τραγούδια για το Μέση στην παγκόσμια δισκογραφία. Ανικανοποίητη. Ελπίζουμε η Αργεντινή να μας ικανοποιήσει και να μας οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, στον 7ο ουρανό. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, για την παρουσία σου. Θα τα πούμε συντόμως. Ακολουθεί Κωστή Τσαρός μέχρι και τις 6, μέχρι και τις 10. Θα κάνει μέχρι, θα κάνει ένα μαραθώνιο 22 ώρες εκπομπή. Αύριο ξανά εμείς στις 6, φιλιά, τσάω. Τίποτα δε σου κάνει κεφί, βάρα το τεφί, βάρα το τεφί. Τίποτα δε σε ενθουσιάζει, άκου το σάζι, άκου το σάζι. Κι αν δεν αλλάξει διαθέση, εδώ δεν είσαι. Κι αν δεν αλλάξεις διαθέση, εδώ δεν είσαι. Τίποτα πια δεν σου αρέσει, ούτε κι ο Μέση, ούτε κι ο Μέση. Τίποτα πια δεν σε αγγίζει,
για βρασερίτσι, για βρασερίτσι. Κι αν δεν αλλάξεις τη διαθέση, εδώ δεν είσαι αμηχανοποιητή πόλη. Κι αν δεν αλλάξεις τη διαθέση, εδώ δεν είσαι αμηχανοποιητή πόλη. Yeah.